Της Κακομοίρας. Άκουσες τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσαπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλή σας εβδομάδα και καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου. Μετά από μέρες αδειούλα είχαμε. Επιστρέφει στην κονσόλα του ήχου. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης και ο Γιάννης, και ο Γιάννης Διτσιράπης στο production, η κυρία Εύη Γιώτη και η Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, όλοι συντονισμένοι εδώ σε 95,5 των FM, να αναλύσουμε τα της επικαιρότητας και τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Για τελευταία μέρα σήμερα, καθώς μάλλον για μία ώρα, όχι τελευταία μόνο μέρα, για μία ώρα καθώς 3:30 θα κάνουμε την κλήρωση, γράφεται ΑΜΗ3. Αφήνεται κενό τη λέξη αρνή. Το ονοματεπώνυμο και το στέλνουν στο 54-344. 30 αρνιά. Διαχειρός Μετρόπολης και της κρεαταγοράς Φοίνικας Θέρμη. Θα κληρωθούν και θα τα δώσουμε σε 30 από εσάς για να κάνετε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Το τραπέζι να σου το εξασφαλίσει το Μετρόπολης 95,5. ΑΜΗ3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. Το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα σημαντικά για τα οποία φροντίζουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, όπως η διαγραφή του αυτοκινήτου, αφού έχουν την εμπειρία στο χώρο για πάρα πολλά χρόνια και θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Για οριστική λοιπόν λύση και οριστική διαγραφή, το μόνο που χρειάζεται είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και να λύσετε το πρόβλημά σας οριστικά. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook ή φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος μας χορηγός είναι η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με όλα τα μοντέλα έτοιμο παράδοτα, με όλα τα μοντέλα να μπορείτε να τα κάνετε test drive για να έχετε ιδιαίτερη αντίληψη και αίσθηση του τι αγοράζετε, και με το Hyundai i20 να είναι ένα εκπληκτικό, μοναδικό και ανάρπαστο από αυτά τα οποία παίρνει ο κόσμος τελευταία σε απίστευτη τιμή. i20 με κινητήρα βενζίνης 1200 κυβικά, 10.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση για περιόριστα τα χιλιόμετρα, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς, και όταν λέμε εντελώς το εννοούμε εντελώς δωρεάν, και με περισσότερα στο 2310596596 ή στο 2310596690, πάτε και θα δείτε ότι και λίγα λέμε. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Με λιγάλα. Με λιγάλα. Ωραία τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Τι θα πει ωραία? Όταν λες ωραία, τι εννοείς? Πόσο κατσίκια μπορεί να είμαστε και οι δύο? Κατσίκια γιατί να είμαστε? Ρε φίλε, δίνω μια τριάδα εγώ που κλείνω με άσο την ΑΕΚ. Δίνεις μια τριάδα εσύ που κλείνεις μπεχή την ΑΕΚ. Ναι. Και βγαίνει διπλό. Η ομορφιά του στοιχήματος αυτή είναι, ρε. Δηλαδή, πόσο κατεμιά μπορεί να έχουμε πάρω μας, ρε. Δεν είναι κατεμιά. Είναι δυνατόν? Δεν είναι κατεμιά. Εγώ έπαιξα ένα μονόστιλο με το Μάτζιο. Πήγαμε πολύ καλά, αλλά εντάξει. Το χ βγήκε διπλό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άρε, Παπάζογλου. Ποιο είναι ο Παπάζογλου? Αυτό που έκανε την κεφαλιά στο 93 και μια σκλεσίρι ζάουτ. Ποιο Παπάζογλου? Ασκέριζε ο Πανατολικός και θα σε έλεγε εγώ. Ναι, και τι θα γινότανε? Θα τρώγε 30 αρνιά κι εσύ. Από ποιον, από σένα? Εσύ δεν έχει κεράσει μυρμήγκι ψίχουλο, ρε. Θα κεράσει. Έχει τρελαθεί. Το κόκκινο. Δεν κέρασε. Σε μυρμήγκι ψίχουλο δεν έχει δώσει. Αυτό το έχει ξαναπεί, σου ήρθε τώρα έτσι. Μου ήρθε τώρα. Επιφύτηση. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα σε γερνούσε, ρε μπαγά, ειλικρινά. Άκουσε. Ήταν τόσο καλό. Α, έρθει μια μέρα που θα με κεράσει. Ξέρει με αυτό τι λε τώρα? Δεν σε έχω κεράσει. Τι λε στον κόσμο τώρα? Δεν σε έχω κεράσει. Πότε? Κερασμένα από άλλον με κέρασε.
Με δικό σου αυτό να βγάλει από τον παντελόνι, όχι. Αλλά κερατά αυτό που λες τώρα. Είναι δυσφήμιση, είναι δυσφήμιση για τον εαυτό σου στο θέμα του στοιχήματος. Δηλαδή. Γιατί το θα σε κεράσω κάποια στιγμή σημαίνει ότι δεν πήρες ποτέ ποτέ λεφτά από το στοίχημα για να κεράσεις. Το αν έχω πάρει λεφτά ή όχι δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να δημοσιοποιήσω. Άρα δεν κέρασες. Αν δεν χρειάζεται να το δημοσιοποιήσεις. Άσε ρε κόκκινε αυτό. Διαφέρει κανένα. Όχι ρε εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Κερδίζεις εσύ ένα μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Εντάξει. Ένα τραπέζι είναι... να σε κάνω. Πρέπει να μου πεις και το λόγο. Δεν είναι εποχές να μιλάς. Γιατί ρε κόκκινε, τι φοβάσαι. Δεν αφοβάσαι ρε φίλε. Τι. Ο κόσμος δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή του. Και θα είναι για να λες ότι κέρδισα, έπιασα ρε παιδί μου 100 χιλιάρικα στο στοίχημα. Ναι. Σε καλή μεριά. Μακάρι να κερδίζει κόσμος. Ναι. Δηλαδή τι, να το κάνει βούκινο για ποιο λόγο. Εσύ να του ζητάνε όλοι ιδανικά. Άμα θέλει να βοηθήσει και μπορεί. Επειδή σε φτιάκασε εσύ, φιγουρατζή. Ναι. Δηλαδή επιδειξιομανή και τα λοιπά. Ναι. Σ' αρέσει να τα λες. Να το λέω. Ναι. Σ' αρέσει. Σου λέω τι χάνω ποτέ. Σου λέω. Σου λέω ό,τι χάνω. Ποτέ δεν σου λέω ότι κερδίζω. Σου λέω. Παρακάτω, λέγε. Σου λέω ότι χάνω, ό,τι κερδίζω. Λέγε άλλο, λέγε. Λοιπόν, λέγε. Πέρασε το διπλό του Ηράκλειου με στην Κέρκυρα. Προ το πε. Πέρασε το διπλό. Τι να περάσει. Εύκολα. Το 0-3. Αφού οι άλλοι καθόταν και τα τρώγανε, φυσικά. Καθόταν και τα τρώγανε. Όρθιοι καθόταν και τα τρώγανε. Αυτό ο τερματοφύλακα, ο καημένο, να του κάνετε τραπέζι. Πάμε παρακάτω. Άντε, εντάξει. Πόσες ανακοινώσεις είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Με νοιάζει εμένα. Λέω, βλέπεις τι γίνεται. Ανακοινώσεις γιατί. Ανακοινώσεις. Ναι, γιατί. Ανακοινώσεις πριν. Είχαμε ανακοινώσεις. Πριν συνεχίσεις, θα μου πεις. Ανακοινώσεις βγάζει ο Φουκαράς. Ανακοινώσεις βγάζει ο Δαρμένος. Ανακοινώσεις βγάζει ο Αδικημένος. Ανακοινώσεις βγάζει αυτός που ακούει Καζατζίδη. Είχαμε... Άρα όποιος έβγαλε ανακοίνωση. Ναι. Είναι από κάτω. Είναι Φουκαράς. Δεν μ' αρέσει εμένα να βγάζω ανακοίνωση. Δηλαδή... Εγώ γουστάρω να βγάζουν οι άλλοι ανακοίνωση για μένα. Η ζωή είναι. Ναι, ρε φίλε. Άκου. Σωστό αυτό που λες. Η ζωή είναι προγραμματισμένη. Βιάζεσαι. Να χαίρεσαι όταν ο άλλος διαμαρτύρεται. Ή όταν κάτι... σε βρίζουν. Όχι όταν σε λυπούνται. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Εγώ εκστασιάζομαι όταν. Βιάστηκες όμως. Ναι, παρακαλώ. Βιάστηκες. Γιατί βιάστηκες. Δηλαδή έχει μία επική ανακοίνωση. Ποιος. Η Ξάνθη. Τι έκανε η Ξάνθη. Ό,τι. Έκανε κάποια στιγμή. Ο προπονητής Ξάνθης αλλαγή το Γιουνές. Ο Γιουνές. Λοιπόν, αυτός αντέδρασε. Δεν έδωσε το χέρι του όπως ήθεστε. Ναι. Ο προπονητής όμως τον. Δεν είπε κάτι κακό για αυτόν τον συνέντευξη τύπου. Είπε ότι μερικοί παίκτες θέλουν να παίζουν όλο το παιχνίδι. Λογικό. Εντάξει, είναι, γιατί να πει κακό. Μα δεν κατάλαβα. Φυσικά και δεν πρέπει να πει κακό. Ναι. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση Ξάνθη. Και τι είπε. Όπου λέει ο φίλος μας ζητήσει με δημόσια συγγνώμη. Από τον ποδοσφαιριστή Γιουνές, σταλώ συνοπτικά. Ναι, ναι. Και υποσχόμαστε να μην το ξανακάνουμε ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι τρολάρισμα αυτό που λέμε. Ναι. Δεν είναι έξυπνο αυτό. Δηλαδή, δεν... είναι και αυτοσαρκασμός της ίδιας ομάδας. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά βλέπω ομάδα να βγάζει ανακοίνωση για την ίδια την ομάδα. Ναι. Ρε φίλε, είναι έξυπνο. Είχε μια ανακοίνωση πάλι από τον Πανσαραϊκό οποίος... που τρολάρει τη Super League. Που λέει, τι να μας πείτε, εργατάκια. Εσείς θα παίζετε 27 παιχνίδια και εμείς 27 παιχνίδια θα είναι ο κάθε μας γύρος με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Ναι. Είχαμε ανακοίνωση του Πλατανιά, ο οποίος σπατουλάριζε τον Ολυμπιακό για να μην πει ότι έγινε τζουτζουμπρούτζου στο ημίχρονο. Τι έγινε στο ημίχρονο. Διαμαρτυρηθήκαν ότι πήγανε κάτι εύσομοι κύριοι. Πρώτη φορά είναι. Και τους χαϊδεύανε και τους λέγανε γιατί είστε άτακτα παιδιά. Ναι. Και δεν συμπεριφέρεστε αυτά καλά. Αυτά ο Ολυμπιακός τα κάνει από τη δεκαετία του 70. Δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ λέω ότι. Ρε κόκκινε τι ακούγεται τώρα, στην πιάτσα. Ρε κόκκινε τώρα. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Είχαμε τον Αλέξη Κούγια ναι. Να βαφτίζει τον Ηρακλή Ρεάλ Μαδρίτης. Ποια ρεάλε Αλέξη. Ηρακλή είσαι τώρα απλά. Τρέλα μας πουλάς τώρα. Και Μπαρσελόνα. Είπε και Μπαρσελόνα. Έχει κακή ομάδα ο Κούγια. Ναι. Πολύ κακή ομάδα. Ναι. Και ο Πάοκ ήταν πάρα πολύ κακός απέναντι σε αυτή την κακή την ομάδα και προβλημάτισε τον κόσμο του. Ναι. Αυτός ο Πάοκ ο χθεσινός. Και ο Κούγιας φοβάται, δεν ξέρω γιατί. Πάντως κακός φοβάται γιατί σε έναν άνθρωπο δικό μου πριν από ένα μήνα είπε: δεν φοβάμαι τον Ηρακλή, είτε έτσι θα πέσει είτε αλλιώς. Οπότε τι έβγαλε η ανακοίνωση. Ναι. Παρακάτω. Θες να πούμε τώρα τον κόσμο να ξέρει και τι γίνεται. Για πες, μέχρι τώρα δεν πήρε κανείς λεφτά. Ποιος πήρε. Κανείς. Δεν κατάλαβα ποιος θα πάρει. Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν ναι. Πληρώθηκε κανείς. Και εσένα τι σε νοιάζει. Με ενδιαφέρει για δύο λόγους. Πρώτον γιατί πρέπει. Να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά και στην ώρα του. Μάλιστα. Δεύτερον. Και δεύτερον, την αγαπάω τη συγκεκριμένη ομάδα. Μάλιστα. Φροντίζω και ενημερώνομαι περισσότερο. Θα κλάψω. Εσύ μη κλαις, ρε φίλε. Εσύ δεν αγαπάς τα αντερά σου, το έχεις πει. Και καλά κάνεις. Λοιπόν, γιατί να τα αγαπήσω. Ενημερώνω λοιπόν τον κόσμο ναι. Ότι ουδής ποδοσφαιριστής του Ηρακλή πληρώθηκε μέχρι τούτη την ώρα. Ναι. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει με την εφορία και το ΙΚΑ.
Αν έκαναν τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Εσύ που δεν είσαι αισιόδοξος. Εάν εχθές εμείς πιάναμε 0-3 τον Ηρακλή, ξέρω εγώ, 150.000 ευρώ. Ναι. Αν το πιάναμε. Ναι. Πότε θα παίρναμε τα λεφτά στο βιβλιάριό μας? Μέσα σε 10 λεπτά. Από πού μέσα σε 10 λεπτά, δεν νομίζω. Αν τα παίζαμε σε μια ξένη εταιρεία. Σε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά. Σε μια ξένη εταιρεία. Ναι. Τότε θα πληρωθούν οι παίκτες. Ρε εσύ. Τι ρε εσύ. Άλλο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Με αναγκάζει, θα το πω. Δεν μπράβο, ρε, πες το. Λοιπόν. Ναι. Τα λεφτά εκεί που αν πρέπει να παίξει σωστά και να πληρωθεί. Ναι, αγόρι μου. Παλικάρι μου. Θα παίξει μακριά. Στην ΑΠΑ Ανατολή. Μάλιστα. Θα πληρωθεί σε δολάριο. Μάλιστα. Καναδέζικο. Όχι, όχι. Σοβαρά μιλάω. Ναι. Αμερικάνικο δολάριο. Αμερικάνικο. Λοιπόν. Ναι. Σε δύο μεγάλα νησιά μπορεί να παίξει. Ναι. Και να πάρει μεγάλα ποσά και να παίξει μεγάλα ποσά. Ναι. Λοιπόν. Αυτή η μεταφορά από εκεί εδώ έχει μια χρονική διάρκεια, ναι, σίγουρα. Ναι. Εντάξει, τα λεφτά μπαίνουν αμέσως στο λογαριασμό. Ρε άσε, πότε μπορώ να τα πάρω εγώ. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις, πες μια φορά, δεν ξέρω. Πήρα ποτέ λεφτά, πες. Εγώ αποστοίχημα έτσι σχέδιο για να ξέρω. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ρώτα αυτούς που ξέρουν. Το άλλο που μου προκαλεί πολλές απορίες και επειδή είναι φίλος σου, λέει ο Αλέξης ο Κούγιας. Τι φίλος μου είναι, Κόκκινε? Φίλος. Λοιπόν, λέει ο Αλέξης ο Κούγιας. Ότι το Βέρεια Κέρκυρα, Κασιόπιου, πες την όπως θέλεις, ναι, ήταν πέμπτη στοιχηματική επιλογή την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, σε όλη την Ευρώπη. Το ξέραμε. Σε όλο τον κόσμο. Καλά, έχει δίκιο. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Καταρχήν, άμα λέει τέτοια πράγματα, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη δουλειά μας. Γιατί, αγόρι μου? Γιατί, ρε φίλε, υποτίθεται ότι με στοιχήματα και αναλύσεις ασχολούμαστε όλο το τίμημα εδώ του Μετρόπολη και σε άλλα μέσα. Φυσικά τα αίματα. Λοιπόν. Άμα είναι τόσο καλά διαβασμένο και ενημερώνει τον κόσμο ο ίδιο, εμεί τι θα πουλάμε τότε? Γιατί τα ξέρει καλύτερα από τον Κούγια, νομίζω. Δεν είπα ότι τα ξέρω καλύτερα από τον Κούγια. Αλλά όταν αναλύει τόσο πολύ τα πράγματα και τα γνωρίζει τόσο καλά, τότε κι εμεί περισσεύουμε. Περισσεύει. Θα τα λέει ο Κούγια. Τα λέει ο Κούγια. Μια χαρά τα λέει. Είπα εγώ ότι δεν τα λέει καλά. Τι να πει ο Κούγια. Έβαλε 3 γκολ ο Ηρακλής με 6 αριστερά τον Κούρο. Σέντερφορ τον Περόνε που ήταν για λύπηση. Ο Κούρο αλλαγή μπήκε. Ναι. Και έξω δεξιά το Μοντέρο, το χειρότερο εξτρέμ σε όλη την Ευρώπη. Και με το Λεωζίνιο 180 χρονών έβαλες 3 γκολ στη. Δηλαδή εσύ. Τι θες να πει ο Κούγιας? 4 έβαλε η Βέρεια. Τι έβαλε? 4 έβαλε η Βέρεια. Αυτό φάνηκε περίεργο. 5 έβαλε ο Πάο. 5 έβαλε ο Πάο. Λοιπόν. Και σου έκανε εντύπωση που έβαλε 3 ο Ηρακλής. Δηλαδή με τους παίκτες της Κέρκυρας να είναι στις παραλίες, στην πλατεία των Ληστών με τις Αγιονάριες όρθιες ψηλά πάνω, να κάνουν ηλιοθεραπεία, να βάζουν αντιλιακό από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και διαγωνιστές. Τα λόγια και πες ένα ευχαριστώ την Κέρκυρα. Να πω ευχαριστώ την Κέρκυρα. Ναι. Φιλόξενο νησί, ωραίο νησί. Πες ευχαριστώ την Κέρκυρα. Γιατί οφείλω να πω ευχαριστώ? Εσύ πες μια φορά να σε εγώ. Ακούσω. Ναι, εσύ. Όχι, σαν Ηρακλειδέας. Αν οφείλω. Ναι. Αν έχει γίνει κάτι και οφείλω, δεν θα το πω δημόσια. Δεν μ' αρέσει να εκτίθεμαι, φίλε. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Πες το εσύ από μέσα σου. Ούτε από μέσα μου. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στείλε επιστολή, στείλε email. Φίλε. Ωραία. Τους κατοίκους Ξάνθης. Ναι. Τους ευχαρίστησα και κατηδίαν. Γιατί? Και δημόσια. Γιατί? Για τη συμπεριφορά που είχαν σε εκείνο το Ξάνθη Ηρακλής. Το 1-2. Συγγνώμη, του ζήτησε που πήγαν κάτι κοπρόσκυλα και δίνανε τα γυναικόπαιδα. Δεν δίνανε γυναικόπαιδα. Α, δεν δίνανε γυναικόπαιδα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μεταξύ οπαδών του Ηρακλή Ξάνθη δεν έχει γίνει ποτέ. Όχι, ποτέ. Λοιπόν, όπω θα τα πω. Θα πει ένα ευχαριστώ στην Κέρκυρα. Τώρα δημόσια. Άμα πρέπει να την ευχαριστήσω για κάτι. Πρέπει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζει. Δεν νομίζω. Γιατί είσαι αγνώμονα. Εγώ θυμάμαι τον Μιχάλη τον Γρηγόριο. Είσαι αγνώμονα σαν τον Παντζιαρά, όπω λέει ο Καμπερίδη. Όπως λέω Καμπερίδης τον Παζιαρά αγνώμονα. Ποιος Καμπερίδης τώρα? Ποιος Καμπερίδης? Έλα ρε τώρα. Όπως λέω Καμπερίδης. Τον Παζιαρά είναι ο Καμπερίδης. Όπως λέει βοηθός του ήταν ο Παζιαράς, να έχεις υπόψη σου. Okay. Εντάξει, τον ξεπέρασε ο Παζιαράς. Εντάξει, καλύτερος. Πού τον ξεπέρασε εγώ? Τον ξεπέρασε. Πού? Καλύτερο. Προπονητικά είναι καλύτερος. Ξέρεις από μπάλαση? Όχι ρε φίλε, έτσι. Άμα δεν ξέρεις πώς. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερος προπονητικά. Όπως λέω Καμπερίδης αγνώμονα τον Παζιαρά. Γιατί τον λέει αγνώμονα? Πάνε ρώτα, κάνει ρεπορτάζ. Λέω εγώ και εσύ ότι είσαι αγνώμονα σε απέναντι στους Κερκυραίους. Λοιπόν, θέματα άλλα. Τι άλλε ανακοινώσει έχουν βγει, για λέγε. Τι άλλο, ρε φίλε. Άντε, μα έβαλε τη μισή ώρα με βλακίες. Παίζει καλαμαριά. Παίζει καλαμαριά, δόξα την Κυριακή. Έπεσε το ξύλο τη Αλεπού. Ρεθιγκόζη. Έκανε τον ουρακοτάγκο στα γκολ τη Καβάλα. Καλά, σε είπε ο Μπούζο. Τι έκανε τον ουρακοτάγκο στα γκολ τη Καβάλα. Εγώ είμαι, λέει, παθιάρη παίκτη και τα λοιπά. Έκανε καλά. Σε αδιάφορο μα έκανε τον ουρακοτάγκο. Σε αδιάφορο μα έκανε τον ουρακοτάγκο στα γκολ. Σε ρωτάω. Η Καβάλα, μισό λεπτό. Υποτίθεται η Καβάλα με τη Δράμα έχουν, ας πούμε, μία σχέση μίσους και αυτοί παίξανε τον εαυτό τους όλοι οι καβαλιώτες και είχαν και μπάτσι. Αυτοί οι μπάτσι στην Καβάλα τι ρόλο βαράνε? Γιατί και εγώ είχα πάει το 1988 μια ίδια περίπτωση. Με Ερασιτέχνες ΠΑΟΚ, ΚΑΠΑ 20,
Με Αρίστο Φουντουκίδη προπονητή. Καβάλα ΠΑΟΚ 3-4. Πάλι βρίζανε οι Καβαλιώτες, κάναν, ράνανε, ήρθαν στα αποδυτήρια, πετούσαν κοτρώνες, Τούρκοι φωνάζανε. Οι Καβαλιώτες, ναι, το 1988. Και ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο Φουντουκίδης και αρχίζει και δέρνει. Πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ, αστυνόμε, πάρε εσύ. Σαν τον Οβελίξ έβγαινε και έδερνε. Αυτό το πράγμα μια φορά το είδα στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα το ξαναδώ από άνθρωπο. Ανοίξτε τις πόρτες! Φωνάζει ο Φουντουκίδης. Εμείς σχεσμένοι μέσα στα αποδυτήρια. Ανοίγει την πόρτα να πούμε. Αυτός με ευθύνη σας λέει. Με ευθύνη σας. Ο πρώτος που λέει Τούρκοι πατ, πάρ τον κάτω. Τούρκοι πατ, πάρ τον κάτω. Οι Καβαλιώτες. Καταρχήν Καβαλά έχει βγάλει τους μεγαλύτερους νταβατζίδες. Η βρώμικη πόλη. Kickbox, η πόλη του kickbox. Έχει βγάλει να πούμε. Έχουν θαυτεί πτώματα στη Θάσο, δεν τα έχουν βρει. Τι να μου πεις για την Καβάλα. Για Καβάλα θα μου πεις. Τέλος πάντων, τους έσκησε τα βάρδουλα ο Καλαϊτζίδης, σου έδωσε και μια μπανάνα τσικίτα. Πέρασε με μπουνιές και με κλωτσιές. Οι μπάτσοι βαρούσαν, βαρούσαν και οι παίκτες. Έτσι ανεβαίνεις κατηγορία. Στο τρίτο γκολ πήγαν όλοι πάνω στον προπονητή και ο δικός έμεινε με την μπανάνα, την τσικίτα στο χέρι. Αλλά σαν τον ουρακοτάγκο φώνασε. Αυτά να πεις τώρα. Τι να με πεις τώρα για την ανακοίνωση που έβγαλε η Καλυθέα, να πούμε, και το πέναλτι που πήρε η Λαμία και κλαίει ο Άρης. Καλά έκανε και το πήρε η Λαμία το πέναλτι. Γιατί μπράβο, όπως λέγανε οι Αγιανοί. Πού είναι ο Πανουργιάς τώρα να αρχίσει να φωνάζει ότι για τον Καρυπίδη. Γιατί φώναξε και πήρε τις φρατζόλες ο Πανουργιάς. Και ο Καρυπίδης πήρε τις παλέτες, τις άπιες. Κατάλαβες. Ο Έχων χρήμα και εξουσία και μαγιά έχει και ομάδα και ανεβαίνει κατηγορία. Και αν πιάσω εγώ τον Άρη που κλαίει τώρα σαν το κοριτσάκι. Με χτύπησε, κλαίνε οι Αγιανοί. Ολόκληρο Άρη. Βάζει με τον Πανουριά και με τον Απόλλωνα. Εκεί καταντήσανε τον Άρη. Αυτά να λες. Έβγαλε ανακοίνωση με τον Πανουριά. Κατάλαβες. Ολόκληρος Άρης δεν έχει λεφτά να πάει να δώσει 5 φράγκα στα λιμά να πάρει τα μάτς. Δεν έχει 5 φράγκα να έχει μια καλύτερη ομάδα και πάει και κλαίει στον Πανουριά. Καλά να πάθει. Ο έχουν εξουσία και έχουν δύναμη. Περνάει και παίρνει τα μάτς. Συγχαρητήρια στον Πανουριά θα πω εγώ που πήρε τέτοιο πέναλτι. Τέτοιο πέναλτι ήθελε να πάρει και ο Άρης. Πέναλτι λέτε εκεί στην επανομή. Πέναλτι λέγεται. Ναι, εμείς στην επανομή, εσύ από πού είσαι, ρε κόκκινε. Του Μπιώτης είμαι εδώ. Του Μπιώτης είσαι. Πέναλτι λένε στην επανομή. Πέναλτι λένε στην επανομή. Πέναλτι. Και εμείς τι είμαστε από την επανομή. Κάτι έχεις κάνει και λίγο επανομή της. Ναι. Είσαι λίγο επανομή. Μα τη λες δηλαδή τώρα. Άκου πέναλτι. Πέναλτι. Το φιρός είναι από τον έβασμα και το λέει πέναλτι. Λάθος και του Γιώργου. Ναι. Σωστό. Λοιπόν. Μα τη λες τώρα δηλαδή. Καλά κάνεις και μα τη λες. Σε διορθώνω. Μα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν πεινάς, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο σε αυτό το deliveras.gr. Ευχαριστώ. Το ελληνικό online delivery, μόνο στο deliveras.gr θα βρείτε όλες, μα όλες τις αποκλειστικές προσφορές, το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες τώρα στο deliveras.gr και βρες όλες, μα όλες τις προσφορές. Αλφα μη τρία κενό, αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344, τελευταία λεπτά για να στέλνετε μηνύματα για τα 30 αρνιά που θα κληρώσουμε από Μετρόπολης 95,5 και από την κρεαταγορά Φίνικα στη Θέρμη. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η Ραβένα ανεβάζει το design ακόμα πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη. Άφηξη σε Ραβένα, Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Ραβένα, στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ, εκτός από τη μεγαλύτερη ποικιλία σε φλακάκια και είδη υγιεινής, θα βρείτε και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ραβένα. Και στα έπιπλα νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για σένα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε?
ξέχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Νουόβα κοτσεσιονάρια Ουφιτσιάλε Fiat Fiat Professional Θεσσαλονίκο. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο up.gr. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι... Άρπα κόλλα. Είναι Oval. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων 4All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των 4All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα 4All και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer 4All. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310 523 014. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλά μαθημένα. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατηγή 49 και Περεβού Γωνία Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Πολύ χαρούμενος σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Και μετρητά. Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλο τον Απρίλιο πάρε και σήμερος στις κληρώσεις του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις
τις 3 το μεσημέρι. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές, φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Τα τηλέφωνα θα ανοίξουν μετά τις 3. Έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να πούμε. Μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Ο Στέργιος Πατικανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί να φτιάξετε κλειδιά τύπου Μουλιά ή Ζαρανέ. Έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές. Και φυσικά, αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, ό,τι πρόβλημα και αν υπάρχει. Κιβώτια. Έρχεται άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά τηλεφωνώντας τώρα στο 85-27-27. Λοιπόν, έχω ρεπορτάζ τελευταία στιγμής από Πλατανιά, από Μάλεμε, πες το όπως θέλεις. Μάλεμε. Ναι. Είναι το Μάλεμε. Χωριό, είναι με το, τώρα με το νέο νομοσχέδιο ανοίξει το Πλατανιά. Αλλά έτσι λεγόταν η περιοχή. Δεν με νοιάζεται. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο στη Σταγανιά? Ποιο είναι? Η ομάδα των Χανίων παίζει στον Πλατανιά και το Πλατανιά παίζει στο γήπεδο του. Δεν με νοιάζει, ρε, πάνε στο θέμα, ρε, χάνεις χρόνο. Λοιπόν, ρε, λέγει. Έξω φορνών όλοι οι Χανιώτες με τον Νύκταρη. Τι έκανε? Τώρα το λες. Εγώ το είπα την Πέμπτη, την Παρασκευή. Χρωστάει λεφτά στους παίκτες. Λέω τι έγινε με τη συμπεριφορά του κόσμου. Ήταν έξω φορνών με τον Νύκταρη. Αφού δεν πληρώνει ο Νύκταρη, ρε φίλε. Τους δεν παίκτες. Ξέρω τι κάνει. Άμα δεν ξέρει τι λέει. Έμαθα από Χανιά μεριά δεν σου πω ότι, Άριστα... ότι με το που χάνει, με το που έφαγε τον γκολ η ομάδα των Χανίων. Τα άκουσε από την κερκίδα. Πολύ άσχημα. Ναι. Άκουγε πολύ πινελίκη. Δηλαδή υπέθεσαν ότι επηρέασε παίκτες για να φάει δεν πολλά. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Ναι. Γιατί τον βρίζαν τότε? Τον βρίζαν. Ο λόγος. Γιατί τα Χανιά δεν πάνε καλά. Αυτό. Ναι. 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 Γι' αυτό τον βρίζαν. Ναι. Μάλιστα. Παρακάτω. Και τι είναι αυτό τώρα? Κάτι καινούριο. Ο Νίκταρης έχασε την έγκλη του στο ποδόσφαιρο επάνω. Και μαζί με αυτό και στη νύχτα που ήταν άρχοντας. Κάθονται και λένε να λέει, άλλα λέει, δεν τα κάνει και τα λοιπά. Έχασε. Χάσιμο έχει από το ποδόσφαιρο Νύκταρης. Και ο Άρης έχει χάσιμο και τα Χανιά έχουν χάσιμο και ο ίδιος. Και ο ίδιος έχει πολύ χάσιμο. Λοιπόν. Λοιπόν τι. Δύο παιχνίδια ήταν αυτά τα οποία. Τώρα έχεις ρεπορτάζ, δηλαδή. Χθες τον βρίζα, σήμερα έχεις το ρεπορτάζ, δηλαδή. Μάλιστα. Σήμερα έχω μικρόφωνο, σήμερα. Σήμερα έχεις μικρόφωνο. Ναι. Ρεπορτάζ τη στιγμή, δηλαδή, από χθες. Μάλιστα. Ναι. Συνδιαφέρει. Ενδιαφέρει. Τι να με ενδιαφέρει, ρε κόκκινε. Αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν το λέω. Με ενδιαφέρει αν ο Νύκταρης. Με ενδιαφέρει που ο Νύκταρης είπε θα βοηθήσει τον Καρυπίδη με διαιτητές και με αγώνες που θα έπαιρνε ο Άρης και δεν τα πήρε. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτή είναι η ιστορία με τον Νύκταρη. Τι εγώ με τον Νύκταρη, πάρε δώσε. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Νύκταρης. Με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Νύκταρης. Ο Νύκταρης είπε τον κουμπά μου δεν τον αφήνω να πούμε κτλ. Πήγε στον Εύωσμο, πάρ το 1-1. Πήγε ο Απόλλωνας μέσα στον Εύωσμο. Πήγαν εκεί οι πόπιδες και οι τίμιδες και πήρανε φραπέ. Και ο Μυροφορίδης, μπαμπούμ, 0-1. Χαμπάρι δεν πήρες. Πού να πάρεις χαμπάρι. Ο Νύκταρης υγρόν αγόραζε. Πήρανε φραπέ. Λέγε άλλο, πάρε κάτω, λέγε. Δύο παιχνίδια ήταν τα πιο ωραία χτες. Ναι, ποια, ένα ήταν. Δύο παιχνίδια. Δύο, ποιο ήταν το δεύτερο. Και τα δύο λήξαμε το ίδιο σκορ. Ποιο, πού. 2-3-2-3. Ποιο. Το ένα ήταν Καβάλα, ναι. Από όλων Καλαμαριά. Το είδες. Όχι. Αφού δεν το είδες, πώς λες ότι ήταν ωραίο. Όταν φίλε. Τι.
μαθαίνεις. Τι? Ότι ο Απόλλωνας, ο Απόλλωνας έχανε μέχρι το 85, ναι, με 2-1. 2-1. Έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Έπαιζε. Και το γύρισε. Το γύρισε. Καταλαβαίνεις ότι να ήταν παιχνίδι της πλάκας δεν γίνεται. Μάλιστα. Και όταν ξέρω ότι τον πολεμάνε τόσο πολύ. Ποιος τον πολεμάει? Οι πάντες. Ο ΠΑΟΚ. Έχει πει και ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέει ο Απόλλωνας. Εσύ τι λες? Εγώ λέω για να φωνάζει. Εσύ έχεις άποψη, ρε? Ναι. Τι άποψη έχεις? Εγώ έχω την άποψη ότι δεν είναι θέμα καθαρά ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αλλά είναι θέμα αλλωνών οι οποίοι πουλάνε εκδούλευση. Με το μυαλό τους δηλαδή το παίρνουν συμπαθητική στο Άρης, ο Άρης που λέει ο πρόεδρος της Ένωσης κάτω, άμα δεν βγει η Λαμία δεν ψηφίζω το γραμμένο. Έχεις να πεις κάτι? Αυτό είναι τι είναι? Και αυτό είναι ψήφος, αυτό είναι. Γι' αυτό φώναζε και ο άλλος, ο Πόντιος ο Καλαϊζίδης. Γιατί για την ψήφο της Ένωσης Δράμας λέει παίζουν τη δράμα. Έλεγε. Σήμερα όμως παίρνει πέναλτι να πούμε είναι αμφισβητούμενο. Λένε. Αμφισβητούμενο. Πέναλτι. Λένε. Λοιπόν, τι σημαίνει? Το υιοθετείς εσύ? Ότι είναι άμα δεν το δω, όλη η Ελλάδα λέει ότι είναι αμφισβητούμενο. Εγώ δεν το είδα. Εσύ το είδες? Εγώ είδα αυτό της Λαμίας. Βράση της Λαμίας. Της Καβάλας το είδες? Όχι. Δεν το είδες. Γιατί λένε δεν το έχουν σε ένα βίντεο? Λένε ότι είναι αμφισβητούμενο. Δεν ξέρω. Γιατί δεν έχουν ρε φίλε? Δεν ξέρω ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα? Άρα ο Καλαϊτζίδης παίρνει από κάπου μια δύναμη από αλλού και πάει και τους κάνει 2-2 και 2-3. Δεν παίρνει δύναμη παρά. Από πού δεν παίρνει δύναμη? Δηλαδή είναι ο Ράμπο, είναι. Είπαμε κοπανάει. Τρέλα πουλάει. Τρέλα πουλάει. Τρέλα πουλάει. Τρέλα πουλάει. Γι' αυτό τον γουστάρω. Ναι. Πουλάει τρέλα. Ναι. Εντάξει. Και από τη στιγμή που είπες εσύ φυσικά, ναι, ότι δεν έχει καμία τύχη. Ναι. Βέβαια. Θα είναι η απόδραση των 11. Αλλά βλέπω και στα ρεπορτάζ εδώ που ακούω τη δόξα προωθείται εδώ πέρα, βλέπω. Αυτό προωθούμε. Βλέπω. Ναι, ναι, γενικά εδώ το υπερηραίουσα ατμόσφαιρα προωθεί τη δόξα δράμας. Δεν λέω για σένα, ρε βλάκα, γενικά μιλάω. Χαϊβάνι. Γενικά λέω. Βρίζεις. Η δόξα που αυτό και να και βγαίνει. Ο Δικόσης και κάποιο. Ο Δικόσης τι έκανε, τον Ουρακοτάγκο. Πάω παίξω εγώ 8 χρόνια σε μια ομάδα. Θα πέφω τα νιάτα μου σε μια ομάδα. Θα γίνω προπονητής. Θα είμαι αδιάφορος σαν προπονητής. Ναι. Άκου να δεις τώρα το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Θα είμαι αδιάφορος σαν προπονητής. Αδιάφορος. Ναι. Πες ότι εγώ το έχω πάρει πριν η ομάδα μου να κερδίσει την Καλαμαριά. Δεν λέω ότι έχει γίνει. Πες όμως. Ναι. Και κάνω το 2-1. Αυτό δεν είναι επιλείψιμο. Το πριν νίκης δεν πάθεσε, είναι. Πάθεσε. Στην Ελλάδα είναι επιλείψιμο. Πες όμως. Δεν σηκώνομαι να πανηγυρίσω σαν Ουρακοτάγκος. Το καταλαβαίνεις αυτό, ρε? Σωστό. Το καταλαβαίνεις αυτό, ρε? Όταν είμαι εγώ Αριανός. Όταν είμαι Αριανός, λοιπόν, εγώ. Και είμαι στη δόξα δράμας προπονητής. Ναι. Και είμαι αδιάφορος. Και είναι να ανέβει. Ο Άρης ή... Πες για τον Αντρέα, έλα. Μισό λεπτό. Πατιαρά για σένα τα λέει. Μισό λεπτό. Δεν είναι ηθικό κομμάτι αυτό? Πάει κερδίσει τον Άρη, πανηγυρίζει. Πανηγύρισε. Τι έκανε? Μούτρα είχε. Επαγγελματίας. Επαγγελματίας είναι. Ας τον πάρουν στον Άρη προπονητή μετά. Γιατί παράξενο θα σου πάνε. Κακός θα το κάνουν. Κακός το κάνουν. Βέβαια. Για μένα. Εγώ αν ήμουν Super 3, που είναι εκεί οι άγριοι γουρουνάδες κτλ. Ναι. Θα έλεγα, έλα εδώ. Τον πρόεδρο, να σου πω δύο κουβέντες. Όπως κάνω το Δερμιτζάκι στη Λάρισα. Τι θα πάρει το Παοξί, τον προπονητή δρόμο. Και ναι, το διώξανε. Άμα εγώ Super 3, τον πω, έλα εδώ. Τι έγινε, θες να πάρει τον Παζαρά προπονητή, μάλιστα. Η θύρα 3, 1500 άτομα, 3000 άτομα εναντίον. Θα τρώτε ξύλο. Ας τον πάρει, αν μπορέσει. Γιατί θα τρώτε ξύλο? Γιατί εγώ ήταν ανέβω και σε αδιάφορο μας με κέρδισε αυτός. Που είναι Αριανός και ο μπαμπάς του έπαιξε στον Άρη και έβαγε ψωμί. Το κατάλαβες? Τι με κάνει τα μούτρα έτσι? Έφαγε ο δικό τη ψωμί στην Καλαμαριά. Ο Άρης του τα έφαγε τα λεφτά, του φάγει Καλαμαριά λεφτά. Ναι. Και χοροπίδα ή σαν το κατσίκι, άφησε και ένα μουσί σαν κατάδικο έχει γίνει εκεί με το μουσί. Άσπρισε και το μουσί από τα γεράματα και φώναζε. Μόδα. Και τον βγάζει ο Μπούζο και λέει: εγώ με παθιάρη. Μόδα είναι, ρε. Τι παθιάρη είσαι, ρε, σαν τον Ουρακοτάγκο, επιτρέπεται να πανηγυρίζει. 8 χρόνια έπαιξε στην Καλαμαριά. Έγινε άνθρωπο, σε κάνανε επαγγελματία εκεί ο Απόλλων. Καλό παίκτη ήταν. Και καλό προπονητή είναι. Αυτό δεν είναι ένα ενερήτο ένα άλλο. Και πάω καλατζή και παίζω ξύλο με τα ματ. Οι μπάτσοι γιατί μπήκανε μέσα? Έκανες έρευνα? Όχι. Ποιος έστειλε τους μπάτσους μέσα εκεί? Έλαμπτε. Γυρίσαμε... Έλαμπτε. 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 Ποιος έστειλε? Γυρίσαμε τη δεκαετία. Μισό, μισό, μισό. Γυρίσαμε τη δεκαετία. Γυρίσαμε τη δεκαετία 80 και 90 που τα τοπικά τμήματα, τα αστυνομικά τα είχαν κάνει πλακάκια με τα κολοχώρια. Πηγαίναν οι ομάδες, τρώγαν ξύλο και μετά έρχονταν η αστυνομία. Όπως έγινε με τον κεραυνό Κολχικού Νικηβόλου που ήταν μιλημένη η αστυνομία πριν 30 χρόνια. Και έπεσε το ξύλο της Αλεμπούς, όπως ήταν μιλημένη η αστυνομία στη Νίκη Βόλου. Αυτά να βγείτε και να πείτε. Χαζά ρεπορτάζ, κρύα ρεπορτάζ. Έμαθα ότι αυτό έγινε και με τον Άρη πριν 2 χρόνια. Πού έγινε με τον Άρη? Στην Καβάλα. Εντάξει, καλά έκανε και έγινε, ρε. Καλά έκανε και έγινε. Ο καθένας κοιτάει τα του συμφέροντός του. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα. Το παίζουν οπαδοί, μετά πάνε αλλού και το παίζουν αλλιώτικα. Δεν είναι κανένας οπαδός, αυτό θέλω να πω. Το κατάλαβες?
Και έγινε και σκοτωμός με Πατζιαρά Καμπερίδη χθες. Μεγάλη μάχη. Έλα, όχι, έλα ρε. Λέω Καμπερίδη, είσαι αγνώμονας ρε, του λέει. Και του είπε και χοντρά πράγματα τα οποία ο Πατζιαράς, γιατί έκανα και απαλού ρεπορτάζ εγώ, λέει, μίλησε να πεθάνουν τα παιδιά μου, λέει ο Καμπερίδης. Και τον είπε ο Πατζιαράς. Μιλάμε τώρα, ωραία πράγματα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Ο άλλος λέει, είσαι αγνώμονας. Είσαι αγνώμονας, του λέει, κοπρίτη. Του λέει ο ένας. Και ο άλλος λέει, εσύ με βρήκες, λέει, στα γρεβενά εμένα. Εγώ ήμουνα, λέει, εκεί. Λέει ο Πατζιαράς. Αυτές είναι μάχες. Αλέφαντος με Πετρόπουλο. Ξύλο στα πολιτήρια και στα αεροδρόμια. Όχι να τα βρούνε. Πρέπει να ξέρει και ο κόσμος την ίντρικα. Εσύ εδώ είσαι για να βγάζεις την ίντρικα προς τα έξω. Να βγάζεις το. Να βγάζεις την αλήθεια. Τι έχει γίνει, τι έχει γίνει. Γιατί. Να πεις την κόζη, γιατί κάνεις τον Ουρακοτάγκο. Ο Απόλλων. Τι ο Απόλλων. Ρε φίλε, ό,τι ισχύει για τον Απόλλωνα, σου έχω πει. Τι ισχύει για τον Απόλλωνα. Εσύ. Ο Απόλλωνας, εσύ έπαιρνε... το στηρίζουμε, πήρε μπέναντι αφηβητούμενο. Έπαιρνε. Από δείξτο πώς... μου. Τι δείξτο μου. Έτσι λέει όλη η Ελλάδα. Άσε τι λέει, ρε φίλε. Πώς το πήρε. Τα ματάκια μου πιστεύω. Τι ματάκια. Τα ματάκια μου πιστεύω. Άσε. Φωτογραφία έχει, βίντεο έχει. Γλάφκομα έχουν τα ματάκια σου όταν βλέπει μπάλα. Εγώ δεν είμαι γέρο σαν και εσύ. Ναι, ναι, είσαι νεότατο. Με τα ουρολογικά μου ακόμα δουλεύει. Ναι, ναι, το πνευμόνι μια χαρά δουλεύει. Μπορεί να ψοφήσει μετά από δύο λεπτά. Τι να ψοφήσει, ρε κόκκινε. Να ψοφήσει κούτελα πολλά θα γαφυλήσει παγωμένα εσύ με την αριστερά. Τι μαζί. Ο Θεός να μ' αναπαύσει. Δεν ξέρω τι θα σε κάνω, ρε κόκκινε. Σου δίνε κάτι συμβουλές εκεί, διαφωνούσες εσύ, τα ξέρες όλα. Μου έδειχνε τα κατατόπια εκεί στο παράδεισο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Θέλει να σε πάω από εδώ, από εκεί. Ναι. Στον λοιπόν, παράδεισο. Ναι. Ποιος είναι στον παράδεισο. Ο μπαμπάς σου. Γιατί είναι στον παράδεισο. Μόνο που έβγαλε ένα γιο που μπορεί να πήγαινε. Λέτε. Με αυτά που πέρασε. Αυτά σα μαθαίνουν οι Εβραίοι. Με αυτά που πέρασε. Οι Εβραίοι, αυτά σα μαθαίνουν. Στο παράδεισο και η κόλαση. Τόσο τα γάρια. Εβραίοι, καλά του κάνετε, καλέ Εβραίοι, και του δουλεύετε. Λέγε. Καλύτερα. Λέγε, κόκκινε, λέγε. Μην πέπε, τι σίδερ, εδώ άμα τη φάσω όπω πάει. Εδώ άμα φάσει αγωνιά, πάει τελείω. Δεν. Μη. Κάνει αβάντα τον καλατζίδα, αλλά δεν ξέρει να την κάνει. Α, εκεί σε πιάνω εγώ. Δεν ξέρει να την κάνει. Δεν ξέρει να την κάνει. Γιατί. Ποια είναι η προσπάθεια αβάντας. Ποια προσπάθεια, μωρέ. Το κάνεις αβάντα. Ποια είναι η προσπάθεια αβάντας. Αντί να πεις. Ότι πήγε. Λέω ότι είναι φίλος μου και λέω από εκεί πέρα. Θα ότι... πας στο μάτι την Κυριακή. Γιατί να μην πάω. Θα πληρώσεις. Ή θα πεις Δημήτρη, καμιά πρόσκληση. Θα μπω με τη δημοσιογραφική ταυτότητα, ρε φίλε. Αφού δεν είσαι δημοσιογράφος. Ποιος δεν είναι δημοσιογράφος. Εγώ το λέω. Εδώ είσαι εσύ. Κάνεις απεργία. Εδώ είσαι εσύ. Κάνεις απεργία. Άλλο δεν είμαι της Ένωσης. Ναι, άμα πεθάνεις αύριο. Ναι. Θα βγάλει η Ένωση η ανακοίνωση. Όχι, αφού είναι συνδικαλιστές. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Αφού είναι συνδικαλιστές. Δεν ξέρω, δεν είσαι. Εκεί πρέπει να είσαι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Άσε τα κλάματα. Όταν είχε το Φερέτ και τον έγκλημα. Εγώ δεν ανήκω πουθενά, φίλε. Ναι, το Φερέτ, Γιώργο, θα με βάλει, Γιώργο. Αποδεικνύεται ότι ναι. Δεν ανήκω πουθενά. Όχι, αποδεικνύει ότι σε βγάλανε απ' έξω γιατί είσαι Ηρακλής. Γι' αυτό. Άμα ήσουν ΠΑΟΚ, θα σε βάζανε. Με τιμά αυτό. Σε τιμά, τι. Με τιμά. Σε βγάλανε απ' έξω. Το να μην. Έγκλειφε στο Φερέτη για το ιατροφαρμακευτικό Γιώργο. Α βγει ο Φερέτη. Να μπει Γιώργο. Αυτά σε έγραψε ένα παρά ο Γιώργο. Που πηγαίνατε στη Μητρόπολη και φτιάχνατε παρά. Σε έγραψε ένα παρά, σε δούλευε ο Γιώργο. Με δούλευε ο Γιώργο. Τι έκανε. Φαίνεται εγώ με χαζού και εσύ ο έξυπνο. Εγώ δεν είμαι έξυπνο. Λοιπόν, εσύ είσαι χαζό. Είδαμε το κορυφαίο παιχνίδι. Ποιο? Για φέτο στο πρωτάθλημα. Ποιο ήταν αυτό. ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Χαρήκαμε μπάλα. Είδαμε και τον ΠΑΟΚ και κρατούσαμε τα μάτια μα. Να τελειώσω να τελειώσει ρε Κώστα. Όχι, ρε κόκκινε. Τον Πάκο τον είδα. Τον είδα το βράδυ. Αργά. Τον είδε. Τον είδα, αλλά πόνεσαν τα μάτια μου που τον είδα. Δεν βλεπόταν. Κουράστηκα με το παιχνίδι που είδα. Την Αεκάρα και την Παναθηναϊκάρα την είδε. Ναι, γιατί βόλευε. Μεγάλη μπάλα. Με πρόλαβε. Μεγάλη μπάλα. Λοιπόν, το πρώτο το είπα. Την πατήσαμε και οι δύο, αλλά δεν κοίταξε. Έλα, μωρέ, εντάξει, χι το είδα. Λεπτομέρεια. Δεν πειράζει. Αν δεν έβγαζε το Σιμόε ο προπονητή τη ΑΕΚ που μοιάζει με το Σωτήρι το Μουστάκα, δεν θα γινόταν δύο. Ήταν μία από τι ερωτήσει που θα ήθελα να κάνω. Αλλά μάλλον το έκανε για να κερδίσει. Ναι, ξέρεις τι, πήγε, δηλαδή, πολύ... πήγε να ρίσκαρε. Παρασύρθηκε από το συνέστημα και από την κερκίδα και πήγε και κατανάλωσε πολλές δυνάμεις και έβγαλε το μοναδικό παίκτη που δεν θα έπρεπε να βγάλει, το Σιμόες. Επικός ο Χριστοδουλόπουλος, θύμισε κάτι από τα νιάτα του. Φανταστικός. Το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει εγώ εν ζωή. Τον, όχι, έχει κάνει κι άλλα. Δεν έχω δει τέτοιο παιχνίδι. Και στην Μπολόνια έχει δεν ξέρω Μπολόνια και Μολόνια. Μπολόνια τέτοιο τέτοιο πάθος, τέτοια ταχύτητα, τέτοια φυσική κατάσταση, τέτοιο διασκελισμό. Να τέτοια... ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο το αυτός εκτελεί τα πέναλτι στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω. Δεν ξέρω πάντως. Στην ΑΕΚ. Και το πέναλτι. Ο Μάνταλος τα εκτελεί. Ναι, και το πέναλτι. Μάλλον καλό είναι το πέναλτι. Μεγαλτάρα. Τον είδε και έπεσε. Νομίζω ότι το κάνει σαν να θέλει να του δώσει μια απάντηση. Ποιο? Στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω. Γιατί... Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι ήθελε να δώσει ο άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι, ότι ήταν επικός και είναι και ακροατής μας από μικρός όταν τον είχαν τιμωρημένοι οι παοξίδες. Γιατί έμαθα ότι αγαπούσε τον Ολυμπιακό. Ποιος αγαπούσε τον Ολυμπιακό? Μικρός. Ό,τι ήθελε, έκανε, ρε. Λογαριασμό του δώσει. Δεν το είπα σαν κακό. Δεν το είπα σαν κακό. Δεν είπε κάτι τέτοιο το παιδί. Δεν είπα κάτι. Το τιμωρήσα για τη Λίβερπουλ που είπε. Καλύτερα να βάλω τα πετά παρά να πάω εκεί. Τέλος πάντων.
Ήταν και ακροατής μας όταν ήταν εδώ, να έχεις υπόψη σου. Και τώρα δεν είναι. Και τώρα στην Αθήνα, πού να σε ακούσει τώρα. Η μισή Αθήνα ακούει και τώρα. Μη, άστα. Μη σου λέω, Λάρι Κίνγκ. Μη. Δεν είμαι Λάρι. Μουλάρι. Μουλάρι Κίνγκ. Μουλάρι Κίνγκ. Ζών. Άρχισες πάλι. Λοιπόν. Τι είδες στον Παναθηναϊκό που σ' άρεσε τόσο πολύ. Καταρχήν είδα τις δύο ομάδες να έχουν από ένα καλό ημίχρονο. Σωστό. Το πρώτο ανήκει στον Παναθηναϊκό. Δεν και υπάρχει. Το δεύτερο στην ΑΕΚ όλο. Αφού... Παρά το 2-3 ανήκει στην ΑΕΚ. Ναι, το πρώτο ημίχρονο το είδα στο προπό, το δεύτερο το είδα σπίτι. Δεν μοιάζει ρε κόκκινε που το είδες στο ίδιο. Όχι ρε φίλε, άλλο θα νοσπώ. Και τι ουίσκι ήπιες. Αφού κλαίγαμε για κάποια στοιχήματα, τους λέω ότι ο μεγαλύτερο στάσος της Κυριακής είναι λέω, αυτό το παιχνίδι. Ποιο? Τη ΑΕΚ. Ναι. Γιατί το λες αυτό. Λέω ρε παιδιά, όλα τα ντέρμπι λεξανάσει. Στατιστικά λέω πάρτε το. Και εκτός των άλλων χειμένων. Στατιστικά ήταν ένα σπάσιο όμως. Μισό λεπτό. Ναι, εσύ παίρνεις και την παράμετρο ότι κάποια στιγμή. Και αυτή την παράμετρο παίρνω εγώ. Σωστό. Όπως λοιπόν. Στατιστικά ο Ηρακλής κάποτε θα έκανε το διπλό. Λοιπόν, ακριβώς. Για τους πονηρούς καλή απάντηση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, και με το που γίνεται 0-2 ήμουν αξίως. Ρόμπα, γιατί και η ΑΕΚ δεν βλεπόταν. Μην κόκκινε, μας λες τι είπατε στο προπό. Όχι, είδες από μπάλα. Μισό... Ας το προπό το. Μα αυτό δεν σου λέει. Η ΑΕΚ δεν βλεπόταν. Αυτή είναι η κρίση σου. Η ΑΕΚ δεν βλεπόταν. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν υποχωρεί ο Παναθηναϊκός ή αν αλλαγές του και ο τρόπος που κατεβάζει την ομάδα, ο Χιμένεθ, είναι αυτές που παίρνουν το 2-2. Πρώτο. Η αλλαγή του Χριστοδουλόπουλου είναι κομμάτι του. Είναι κομμάτι αυτό. Ναι. Από τη στιγμή που λέμε ότι ήταν και δεν μπορεί να MVP σε ήττα, από τους διακριθέντες της ΑΕΚ. Ανύπαρκτος ήταν ο Ροντρίγκο Πατίτο. Ανύπαρκτος. Εντάξει. Ανύπαρκτος. Σε άλλο παιχνίδι ήταν αυτός ο οποίος κρατάει την ομάδα. Ανύπαρκτη δεν βοήθησε τόσο και ο Μάντολος. Ανύπαρκτη ήταν τα πλάγια μπακ της ΑΕΚ στο πρώτο μήνυμα. Και ο Μάντολος δεν βοήθησε πολύ. Και ο Μάντολος δεν βοήθησε πολύ. Εκείνο το οποίο χρήζει τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι δεν υπάρχει για μένα. Ποιο? Το πέναλτι που δίνει γελάει ο κόσμος. Γιατί το δίνει όμως. Κακό. Του δίνει δικαίωμα. Όχι ρε φίλε. Γιατί όχι. Ο συμπαίκτης του πάει και να το κόψει το χέρι. Ναι. Δεν είναι πέναλτι. Όταν εγώ έχω τη γνώμη ότι κάτι δεν είναι πέναλτι, το λέω. Τι είμαι. Παναθηναϊκός σου, Μικελό, δεν επέμενε. Δεν θα το σφύριζα για ένα λόγο. Δεν υπάρχει πέναλτι. Η μπάλα πάει προς τα έξω. Απειδή πάει προς τα έξω, η μπάλα. Ξέρω τι θα μου πει. Γι' αυτό δεν είναι πέναλτι. Και γι' αυτό. Γι' αυτό δεν και είναι και από συμπαίκτη του και χίλια δυο. Σίγουρα. Λοιπόν, πολύ γελά. Δεν θα πω αυστηρό. Ανοησία του γιατί που το σφυρίζει. Δεν υπάρχει λόγο. Έπαιξε έδρα εκεί. Αυτό σηκώνει κουβέντα. Δηλαδή, εδώ λε. Τελικά περνάει πολύ η μπογιά του Τίγρη. Και τον σέβονται οι διαιτητές. Έτσι. Ο ένας πληρώνει, ο άλλος δέρνει. Λέγε, παρακάτω. Εσύ είπας. Εγώ είπα, ναι. Μαγκιά του που το παίρνει. Ναι. Πέναλτι δεν υπάρχει. Βράστο. Παρεξηγηθού, δεν παρεξηγηθού, είναι αεξίδες. Δεν με νοιάζει, ναι. Λοιπόν, μπράβο. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι. Ο τρόπος αντιμετώπισης του αγώνα από την ομάδα του Ζουνίδη είναι καλός γιατί βρίσκει τα κουράγια. Και έχει και την ποιότητα σαν ομάδα. Ποιο ρε, όχι ρε. Ανύπαρκτος είναι ο Παναθηναϊκός. Η αλλαγή του Σιμόες του δώσε το διπλό. Δεν το κατάλαβες εκεί πέρα τι έγινε. Σε οποιοδήποτε μάτς στον κόσμο δεν βγάζω στο ρίσκο μου αυτό τον παίχτη. Τον αμυντικό χάφ. Σέντερ μπακ βγάζω. Για να βάλω φορ. Πλάγιο μπακ βγάζει. Πλάγιο μπακ βγάζω. Το Σιμόες δεν τον βγάζω. Δεν τον βγάζει. Αυτό τον κόφτη δεν τον βγάζω. Αυτό τον κόφτη. Αυτό τον κόφτη δεν τον βγάζω. Μάλιστα. Σαν να βγάλει τον Κάτσε από τον Μπάοξ. Παρένθεση. Ναι. Από την ώρα που μπήκε ο Κάτσε, την ώρα που μπήκε ο Κάτσε και ο Κίτσιου. Άστε τον Κίτσιου, Κάτσε και ο Κίτσιου. Και επειδή με έλεγες πολλά για τον Κίτσιου, ναι. Και λέγατε πολύ πολλά για τον Κίτσιου, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Ήβης χτες, ναι. Είπε ότι ο Κίτσιου είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει και αριστερά όποτε έχω πρόβλημα, ναι. Παίζει και στη μεσαία γραμμή όποτε έχω πρόβλημα. Μεσαία γραμμή είπε. Άρα τον έχρισε πολυεργαλείο. Που εμένα μου έλεγες και πού να τον βάλω. Σου είπα, δεν θα σου πω εγώ πού να τον βάλεις. Εγώ βλέπω το παιδί, όποτε μπαίνει, κάνει πράγματα. Το πουλί ενός γέρο 80 χρονών μπορεί να είναι πολυεργαλείο. Ο Κίτσιου δεν είναι ποτέ πολυεργαλείο. Να έχεις υπόψη σου. Πες τον Ήβιτς, γιατί άμα λέει κάτι τέτοιο θα πάει στην επανομή προπονητής. Έτσι πες τώρα. Αυτό είπε, ρε, δεν ξέρω δεν τι είπε. Δεν με νοιάζει τι είπε. Ότι είναι πολυεργαλείο ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου, αν βελτίωνε το ένας με έναν χαμηλά αμυντικά. Θα γινότανε ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ για 5 χρόνια, 10 χρόνια. Το κατάλαβες. Ο Κίτσιου στο μπροστινό παιχνίδι δίνει στον ΠΑΟΚ. Τι δίνει. Έχει, δίνει στοιχεία στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει ένα κουσούρι όταν ανεβαίνει, είναι ταχυδυναμικός. Όλες του οι σέντρες είναι μάπα, σαν τα μούτρα σου και λιγότερο τα δικά μου. Γιατί εγώ είμαι λιγότερο άσχημος από σένα, για δες λίγο. Ναι, τώρα, ακούς, τι σε λέω. Κάτσε, βγάλω φωτογραφία. Μη, φοβάμαι θα καεί. Ο Κίτσιου λοιπόν. Κινητό.
Ο Κίτσιου λοιπόν, αν έβγαινε ο εξτρέμ και δεν τον έτρωγε τις 5 από τις 10 φορές, θα ήταν επί 10 χρόνια ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ. Επειδή δεν το βελτίωσε, δεν το βοηθήθηκε, δεν το είδε, δεν το έπαιξε, δεν το έκανε, έμεινε ο Κίτσιου να είναι αναπληρωματικός του Μάτος. Μπορεί να παίξει σε επίπεδο Α εθνικής. Στον ΠΑΟΚ με το Μάτος δεν μπορεί να παίξει. Αν και χθες νομίζω ότι ο Λέοβατς και ο. Πώς το λέει, έκανε rotation ο ΠΑΟΚ. Από εκεί που θα ξεκίναγα εγώ το rotation το δικό μου θα ήταν από το Λέοβατς και το Μάτος. Γιατί από το Λέοβατς και το Μάτος? Στο κομμάτι του επιθετικού και του αμυντικού παιχνιδιού είναι ακρογωνία η λύθη. Πατάνε περιοχή πάρα πολύ και οι εγώ δύο. Εγώ σου λέω τι είπε ο προπονητής. Άσε με τι είδα, άσε εγώ τι είδα, άσε τι είπε ο προπονητής. Εσύ είσαι τόσο εμπαθής που προχτές έβλεπα τον Αλέφαντο και έλεγες για τα like. Ποια like? Τα like που κάνανε στην Τζαβέλα. Ναι. Και έβαλες και τον Κίτσιου μέσα. Δεν υπάρχει Κίτσιου. Εκεί ήταν ο Μιστακίδης και ο Πέλκας. Τι ο Μιστακίδης και ο Πέλκας ήταν? Αυτοί κάνανε like. Αυτοί οι δυο κάνανε. Γιατί είπε και Κίτσιου. Τόσο εμπαθής. Εμπαθείς με τον Κίτσιου. Εμπαθείς. Με τον Κίτσιου. Γελούσα, λέω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κατάλαβα τι έγινε. Είμαι σίγουρος. Το διαστραμμένο το μυαλό σου. Είμαι σίγουρος. Κατάλαβα τι έγινε. Να το πεις στον αέρα. Εγώ ένα βλέμμα έριξα. Να ρίξεις. Εδώ. Ω, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Κοίταξα εγώ το κινητό σου. Δεν χρειάζεται. Όσο και να το κοιτάξει, θα το κοίταξα, ναι. Ωραίο κινητό έχεις. Ορίστε. Τα μηνύματα πώς τα παίρνεις? Δεν θέλω, δεν θέλω. Σε δημόσια θέλω. Μη, όχι, δεν θέλω. Σε δημόσια. Θέλω να τα δείξουμε ο κάμερα. Πάμε παρακάτω. Θέλω να τα δείξουμε ο κάμερα. Ο χάνω, δεν θέλω να τα δείξω. Και θα δεις ότι δεν υπάρχει αυτό που λες και είναι βλακεία. Εντάξει, ρε κόκκινο, μπορεί να τα σβήσεις κιόλας. Αν έχεις. Με φίλε, να το. Μη, ρε κόκκινο, είδα το κινητό σου. Και τώρα γιατί εσύ έχεις μίγα. Δες το. Επειδή είδα το κινητό σου. Δες το. Ανοίξτε όλα. Μη. Νάσκα πήρε τη στήλη. Ο γιατρός μου λέει. Ο Νάσκα ξέρει τι λέει για σένα. Ό,τι και να πει. Μα τέτοιο βόδι λέει, με στέλνει κάτι φωτογραφίες μικρές, κάτι γράμματα μικρά κτλ. Έχω απευθύνσει λέει μαζί του. Εσύ έχεις γράψει ποτέ κάτι? Όχι, είμαι άσχετος. Η σκηνή του Σαββατοκύριακου λέει είναι η κόκκινη κάρτα που δείχνει στη, η μασκότ της Σάλκης του διαιτητή. Δεν το είδα, ρε γιατρέ. Δεν το είδα αυτό το πράγμα. Αφού δεν είδες τη Σάλκη. Αφού ήμουν στην έκθεση. Πώς να την έβλεπα? Πότε ήσουν στην έκθεση? Όλη τη μέρα. Για ποια μέρα μιλάς? Το Σάββατο. Το Σάββατο τι έκανες στην έκθεση? Το πρωί πήγα γιατί έπρεπε να πάω. Τι έκανες? Τι έκανα? Ναι. Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ σου έκανες. Τι να σου πω τώρα. Σε πάγω, σε πέρα ρε κορόιδα κάνεις την κλήρωση και μένα με υπαναρτήσει. Και το απόγευμα πήγα να κάνω την κλήρωση. Την κλήρωση σου. Κλήρωση. Είσαι μεγάλος φιγουρατζής. Γιατί είμαι φιγουρατζής, ρε. Είμαι σίγουρος ότι πήγες με κουστούμι, γραβάτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δείξε μου φωτογραφία. Δείξε μου φωτογραφία. Εδώ. Για, το ντύσιμό σου να δω. Πούρο είχες, πούρο. Όχι. Α, πήγες να βγεις φωτογραφία. Είσαι μεγάλος φιγουρατζής. Για δες. Μεγάλος φιάκας είσαι. Για δες. Ορίστε. Πού είσαι? Εδώ. Είσαι μεγάλο γύφτο, ρε φίλε. Ε, πάει τελείω. Τώρα λέγε φιγουρατζή, τώρα μην πει γύφτο. Είσαι μεγάλο βλάκα. Μεγάλο γύφτο. Πρέπει κάτι. Εδώ δε. Ο Δήμο ο Βαρδάκη φοράει γραβάτα. Όλοι φοράνε. Ε, καλά, και αυτό φιγουρατζή είναι. Τι είναι? Ρε φίλε, συγγνώμη. Ο Βασίλη ο Μάστορα φοράει κουστούμι. Ο Βασίλη ο Μάστορα φοράει κουστούμι γιατί είναι θεσμικά εδώ πέρα ένα άνθρωπο που έχει μια ισχύ. Έχει ερευνητικό πρόγραμμα από το Χατζημανάκι και αδυνατή πάρα πολύ. Άρρωστο είναι. Όχι, μια χαρά είναι. Πώ αδυνάτη. Έκανε δίαιτα. Το κάνει προπονήσει ο Φράγκο. Ο Φράγκο το κάνει προπόνηση. Ναι. Μάλιστα. Απάνω είχα χαιρετίσματα. Κάτι συνταξιούχοι γέματα ήταν εκεί πέρα. Το ισχύει ψου. Ήταν τρει και σε ψάχνουν. Συνταξιούχοι. Δεν το πίστευα. Ναι. Πού είναι αυτό το κοπρόσκυλο, το κοπρόσκυλο. Παστοξίδε λέει ήταν. Ξέρεις τι ξύλο θα τρώγανε στην Ελλάδα. Με Τσαλτίδη τα λέγαμε. Ε, ο Τσαλτίδη. Ε. Εσύ άμα σήκωνε χέρι πάνω του, θα τρώγε ξύλο από όλη την υπόλοιπη έκθεση. Ναι. Θα με έβριζε ο γέρο και να τον βάραγα εγώ. Υπάρχει γέρο άνθρωπο. Γιατί? Γυναίκα και γέρο άνθρωπο. Μπορεί να... Γυναίκα γιατί να χτυπήσω. Γέρο, μια χαρά το βλέπω. Δηλαδή, άμα σε βρει μια γυναίκα τα ιερά και τα όσια από το σπίτι σου, την κόρη και αυτό, δεν θα εκνευριστεί. Όχι, θα πάμε, ρε. Μισό λεπτό. Πήρε στην δικαλιστή και. Κύριε Ιχολίτα, μπορώ να. Με αυτό το συνδικαλιστή θα τα έχει καλά. Μπορώ να σε διώξει αυτό. Αυτό και άλλοι απάνω είδε τι σε κάνανε. Να σε πήγε. Τι με κάνανε. Γιατί, φουκουέτο, σε σταμάτησε ήκτερο έβγαλε. Κίτρινε από το χώρο. Δεν υπάρχει θέμα με τα παιδιά, ποτέ δεν υπήρξε. Γιατί δεν σε παίρνει, γι' αυτό δεν υπάρχει. Και του γλύφει επειδή νιώθει. Δεν γλύφω, ρε φίλε. Δεν έχει συνεργαζόμαστε και συνδικαλιστικό όργανο. Για να βγει μια ραδιοφωνική εκπομπή πρέπει να γλύψετε πολύ. Ναι, καλά. Λοιπόν, να πω ότι η πρώτη ώρα ήταν προσφορά από του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την απόσυρση του αυτοκινήτου. Ναι. Προκειμένου να κάνετε την διαγραφή του αυτοκινήτου από τη στιγμή που απόσυρση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντα μπροστά σα μόνο την άδεια κυκλοφορία. Και κυκλοφορίας. Κυκλοφορίας. Τώρα στο χορηγό, γιατί το κάνεις αυτό? Για να το κάνω πιο αυτό, ρε κόκκινε. Να το δώσεις έμφαση. Τα αμάξια μας πότε θα τα πάμε στο Κωνσταντινίδη? Ήρθε η ώρα τους. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή
Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Πότε τα πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Έτοιμα είναι. Με γραμμές, μην ξεχνάτε για τα αρνιά, άλλα 30 λεπτά μήνα. Δεν το δικώσει, ρε. Αλφα μη τρία. Το Ματιαρά και το Καμερίδη. Δικώσει Ματιαρά και το Καμερίδη. Ούτε Μπούζο με λένε, ούτε Κανελάκι με λένε. Τι. Εντάξει. Μα εσύ είσαι δημοσιογράφο μεγάλο. Θε να βγάλω τον Ανδρέα του Ματιαρά. Βγάλω. Να το θα βγει. Πάμε σε διάλειμμα. Θα βγάλω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Σε αυτόν τον τόπο ξέρουμε να επιλέγουμε αυτούς που αξίζουν και αυτά που αξίζουν. Ελάτε στα Lidl αυτή την εβδομάδα για παριζάκι γίγας αγρικία 1 κιλό 27% φθηνότερα τώρα 2,59. Μουστοκούλουρα γλυκάνθη 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα τώρα 79 λεπτά. Και ελληνικό άσπρο λάχανο το κιλό σε απίστευτη τιμή 29 λεπτά. Όλα τα καλά στα Lidl. Mega Outlet. Πασχαλινές αγορές και δώρα στις χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Μόνο στο Mega Outlet. Κυριακή 9 Απριλίου ανοιχτά. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Έλα στο Κοσμοτέ Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotechhackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Συγγνώμη, κυρία. Κυρία, κάτι γρήγορο πριν φύγετε για τη δουλειά. Μπορείτε να μου στείλετε 20 ευρώ για να πάρω chips. Καλά, 20 ευρώ για chips. Ρομπότ είμαι. Microchips. Βιάζομαι, έχω αργήσει. Γρήγορα θα κάνουμε με Alpha Quick Transfer από το κινητό σας. Όλα εγώ θα τα λέω. Alpha Mobile Banking. Τώρα και το login γίνεται εύκολα με δακτυλικό αποτύπωμα ή με τετραψήφιο PIN και η αποστολή χρημάτων γίνεται άμεσα από το κινητό σας με την υπηρεσία Alpha Quick Transfer χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε αριθμούς λογαριασμών. Όλα συγκεντρωμένα σε μία και μόνο εφαρμογή. Alpha Mobile Banking από την Alpha Bank. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Ωραία σκουλαρέκια. Καινούρια είναι. Ναι, τα αγόρασα με το άλλος για το 100. Άλλος, υπάρχει άλλος. Μίλα. Μα και φυσικά υπάρχει άλλος. Ο Μάνος ο ταχυδρόμος, ο Κώστας που μένει στο Ρετυρέ, ο Σωτήρης ο λογιστής μας και η Μαριάννα. Βέβαια με τη Μαριάννα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τι εννοείς? Η Μαριάννα κέρδισε στο άλλος για το 50. Ενώ οι υπόλοιποι κερδίσαμε στο άλλος για το 100. Φώναξε το 100. Θα κάνω έγκλημα. Με τα νέα Scratch, άλλος για το 50 και άλλος για το 100. Θα υπάρχει κι άλλος. Κι άλλος νικητής. 5 φορές πιο εύκολο να κερδίσεις 50 ή 100 ευρώ με 1 ή 2 ευρώ αντίστοιχα. 5 φορές πιο κοντά στις μικρές σου επιθυμίες. Scratch. Τύχη. Στη στιγμή. Ελληνικά λαχεία. Μέλος του Ομιλού ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ταξί. Ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά. Για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Αρχικά σχεδιάσαμε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Μετά του δώσαμε την πιο απίστευτη τιμή της κατηγορίας του. Προσθέσαμε δυναμική σχεδίαση, ευρύ χώρο εσωτερικό, 440 λίτρα χώρο αποσκευών, 6 αερόσακους, σύστημα ψυχαγωγίας U-Connect, Air Condition, χαμηλή κατανάλωση 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και πολλά, πολλά περισσότερα. Το deal της χρονιάς από τη Fiat συνεχίζεται. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ, Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς, 2310-753.000. 245 τυχερά καρότσια κάθε μέρα, μόνο στον Μασούτη.
Δευτέρα έως Τετάρτη. Βοιός κοιμάς στο κιλό μόνο 5,99. Κατεψυγμένα προϊόντα 7 θάλασσες 30% φθηνότερα. Μαργαρίνες χωριό και fast 20% φθηνότερα. Όλα τα δημητριακά Kellogg's 45% φθηνότερα. Και αγοράζοντας 2 τεμάχια, πολυσυσκευασίες ή φιάλες 1,5 λίτρου Fanta, Sprite και Schweppes 35% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης, εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο φίλε, καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ, μία όμως η Ρετσίνα, για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα, από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα, από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Ταξί, λεωφορεία, τρόλεϊ κι αν δεν έχει απεργία. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζεις πορεία. Avance. Νοικιάζεις αυτοκίνητο από όπου θες και πας όπου θες σε προνομιακές τιμές. Έλα στην Avance και ζήσε κάθε διαδρομή της ζωής σου όπως τη θες. Ενημέρωση κρατήσεις στο avance.gr και στο 2310-279-888. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Ψάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούριο αυτοκίνητο. Θέρεση, αλήθεια είναι? Ωχ, ποιος την ακούει τώρα? Άστινα λέει, γιατί ο Βασίλης Καρά θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωση αυτοκίνητου αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands. Take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές, λίγο μετά από τις 3, πάντα στο Μετρόπολη 95,5 της Κακομήρας. Με πολύ σημαντικά πράγματα. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Θα βρείτε εκεί πάρα πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία είναι σε καταπληκτική κατάσταση προκειμένου να τα κάνετε δικά σε καλή τιμή και με την εγγύηση εταιρείας Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Και υπενθυμίζω ότι εκεί μπορείτε να βρείτε το Hyundai i20 με 10.990 ευρώ, με 5 χρόνια εγγύηση και με 2 χρόνια σέρβις, εντελώς, μα εντελώς δωρεάν.
Υπενθυμίζω περισσότερο στο 2310-596-596 ή στο eskiadis.pavlabalodimos.gr. Πριν πάμε στον κόσμο, στους φίλους οι οποίοι περιμένουν, να πω ότι τα καλύτερα λουκάνικα τζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένι και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τα γιορτινά τραπέζια. Αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι πολύ απλά μύθος. Λοιπόν, πάμε στην ΕΦΚΑΠ και στον Ανδρέα Μεϊμάρη, ο οποίος έχει μετακομίσει πλέον στην Αθήνα, οπότε θα βγει τηλεφωνικά να μας πει τι έχει να μας πει για την υγεία μας. Ανδρέα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, θα σου πω τώρα νέα από το ντέρμπι χθες. Θα πούμε το ντέρμπι της υγείας που συμβαίνει έξω. Και ο κόσμος προσπαθεί να βρει λύσεις και δεν μπορεί. Σε αυτό το δύσκολο κομμάτι, εδώ πέρα ερχόμαστε να βρίσκουμε λύσεις, να κάνουμε τη ζωή του κόσμου καλύτερη και να εξυπηρετείται άμεσα σε πράγματα που αφορούν όχι μόνο τα επίγοντα περιστατικά στις καλύτερες κλινικές, στις συμβεβλημένες, αλλά και τις διαγνωστικές του εξετάσεις, να πηγαίνει άμεσα, να εξυπηρετείται. Μιλάμε τώρα ότι η κάρτα ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη, 7 έτη λειτουργεί και δίνει πάντα προνόμια στον κόσμο και η επέκταση είναι συνεχόμενη. Κάτι που λέμε σήμερα είναι παλιό αύριο, γιατί συνεχώς μπαίνουν καινούργιες συνεργασίες, συνεχώς μπαίνουν δωρεάν πράξεις να κάνει ο κόσμος εξετάσεις. Και αν κάποιος θέλει να έχει το προνόμιο, να έχει επίγοντα περιστατικά δωρεάν σε κλινικές, να έχει δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της εκάστοτε κλινικής, να έχει δωρεάν εξετάσεις κάθε μήνα, ως και καθαρισμό δοντιών, αιματολογικές και άλλες πράξεις, που τον ενημερώνει πάντα η 24ωρη γραμμή που έχουμε, τηλεφωνεί 23 1500 1500. Ακόμα και στο παιδιατρικό, γιατί μας ακούν και πολλοί γονείς που έχουν ανησυχίες, είναι σημαντικό να ξέρουν ότι στο παιδιατρικό, με κλινική στη Θεσσαλονίκη, έχεις δωρεάν επισκέψεις, είναι δεν είναι επίγοντο περιστατικό. Ο κάθε γονέας που μας ακούει, Γρηγόρη μου, ξέρει ότι μία επίσκεψη σε παιδίατρο είναι 30-40. Επί πόσες φορές το χρόνο 50 το ξέρει είναι. Το ίδιος. Ναι, και παραπάνω και ούτω καθεξής. Στην κλινική είναι 50-60 ευρώ η επίσκεψη. Το έχεις δωρεάν, το έχεις απεριόριστες φορές. Φυσικά ο κάτοχος της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ που θα πάρει και θα ενημερωθεί θα έχει πλήρη γνώση το τι παίρνει, το πού εξυπηρετείται, γιατί καλύπτει πανελλαδικά η κάρτα. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης ή Βέρειας ή Καβάλας ή όπου και αν είσαι, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Μάλιστα. Τι προσφέρουμε για σήμερα? Βόμβα μεγατόνων, ετοιμαστείτε. Δεν έχει ξαναδοθεί. 23 1500 1500, και για 30 πρώτους ακροατές, ενώ η κάρτα του ΕΦΚΛΑΠ έχει 100 ευρώ για όλο το χρόνο, Γρηγόρη, σήμερα ειδικά θα δώσουμε διετίας κάρτα για 2 χρόνια. Τον ένα χρόνο το βάζουμε εμείς. 4 άτομα της οικογένειας, όχι 800 ευρώ, 170 ευρώ για 2 χρόνια να έχει την κάρτα του ΕΦΚΛΑΠ 4 άτομα στην οικογένεια, ο καθένας στη δική του. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλο τον κόσμο, αλλά το κάνουμε λόγω των εορτών, για κάποιους ακροατές που θα ενεργοποιηθούν. 170 ευρώ για 4 άτομα για 2 χρόνια δεν ξανάγινε. Πού τηλεφωνεί ο κόσμος τώρα για να προλάβει? 23 1500 1500. Όλοι όσοι δεν προλάβουν να είναι μέσα στους 30 πρώτους θα έχουν τις κάρτες του ΕΦΚΛΑΠ για ένα χρόνο, αλλά τον ένα χρόνο, τον ειδικά τον εξτρά, το δίνουμε για τους 30 πρώτους. Πάρα πολύ ωραία. 23 1500 1500, να είστε καλά και υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα του Μεϊμάρη από την ΕΦΚΛΑΠ. Λοιπόν, τα 3 εντάρια δικά σας. Τον βλέπω Ανδρέα τον Πασχερά, δεν το βγάλεις? Κόσμος στην αναμονή, πάμε. Όλο παραμύθισε ρε. Θα βγάλω τον Μπέο, θα βγάλω τον Πασχερά. Πού να βγάλεις ρε. Άντε, πάνε στον κόσμο. Παρακαλώ. Άντε, παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα, Τι έγινε, ρε, φλόκο, φλόκο. Καλό μήνα. Για γκολ ο James Bond σου βάλε. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Κοίτα να δεις, αυτό που μετριάζει την πικρία μας είναι η αντίδραση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι το χειρότερο μακρά παιχνίδι του Βράνιο σε την ώρα που είναι στην ΑΕΚ, ότι ήταν δεν είχε μπει στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Και επειδή δεν μιλάμε για υποθετικά, μπορεί να χάραμε και 0-4 στο πρώτο, αλλά μπορούσαμε να το έχουμε γυρίσει και τα 4-2 στο δεύτερο. Με το μάνταλο κόφτηκε τον Μπακασέτα πιο μπροστά, ήδη τον Αραούχο αριστερά και τον Μπέρχαντ Φορ και τον Λάζαρο δεξιά, ήδη το ρίσκο ήταν πολύ μεγάλο, φίλε.
για να βγει και ο Σιμόνι. Δεν το συζητάνε. Αλλά ρίσκανε να πάρει το παιχνίδι. Μα βρήκα γυμνού στην τελευταία φάση του αγώνα. Έκανε και λάθος εκτίμηση ο Λαμπρόπουλος. Τώρα το πήγατε και πάγαμε τον κόμπο. Τώρα θα δούμε εκεί. Να ξέρετε ότι αυτό που είδαμε ήταν ένα πρόγευμα για το τελικό κυπέλλου τη Ελλάδος. Ένα πρόγευμα για ποιο? Προς ποιο γέροντας? Θα πας τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ορίστε. Πού θες να πας στο τελικό κυπέλλου? Καλά ρε κόκκινο φίλε, κάτω και έτσι αμέσως το μοτοφύλακα μου, πλάκα μου κάνεις τώρα. Εγώ τι φταίω ρε φίλε, οι άλλοι παίζανε με σαγιονάρες. Αν τώρα τελείωνα από τι κατάπτυστε, που έλεγες πριν στον Αυτόπουλο ότι πρέπει να είσαι πάντα εκεί και να είμαι πέρα. Γιατί τι είσαι ρε. Εγώ τι είμαι. Το πίσω που δεν λες δημόσιο ότι είσαι πρώτος Πασόκος. Κολοκαστομένος Πασόκος. Γραμμένος Πασόκος. Με κάρτα Πασόκος. Και πλέον με κάρτα της Κουμουνούρου. Αν δεν μου ανέβεις την πίεση τώρα και τα πράγματα που δεν πρέπει. Ανέβασε πίεση. Αν δεν τελείω λέω εκεί. Ανέβασε. 2-3 το φλόκο. Γεια. Παρακαλώ. Γεια σας. Νεκοθάτες του Ηρακλή, Παπαθανασάκηδες, Καγιούριδες και Μαρινάκηδες. Άργησες φίλε 6 μήνες. Τιμή και δόξα στον Ηρακλή. Άργησες. Κάτω οι νεκοθάτες, ο Ηρακλής τιμή στις προφεριστάς του. Κάτω οι κλέφτες από τον Ηρακλή. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Κλέφτης είσαι και φαίνεσαι. Κόπηκες. Σαν στον άνθρωπο. Δεν απεδείχθη ότι είναι ο Καγιούρης και ο Παπαθανασάκης κλέφτες. Είπε νεκροθάφτες του Ηρακλή. Λοιπόν, γέρο, άλλη φορά όταν παίρνεις τηλέφωνο θα είσαι πιο ευπρεπής. Γιατί άμα μας κάτσει μια μήνυση ο Παπαθανασάκης με τον Καγιούλη εδώ, δεν καταδικάστηκαν ότι είναι κλέφτες. Εσύ μπορεί να έχεις μασέλα και να έχεις κάνα δύο χρόνια ζωή ακόμα, εμείς έχουμε δρόμο. Πιθανόν. Πάμε επόμενη γραμμή. Και εσύ κόκκινα στα γέλια. Γιατί άμα σου τράβηξε μια μήνυση ο Παπαθανασάκης, σου πάρει πάλι θα λες να πληρώσουμε από μισά. Άντε, πάμε. Καλημέρα. Ακούς γέρο, δεν ξέρεις να βρεις έτσι. Άμα είσαι μάγκας, τράβα στη μίκρα, πάρ' τη μαγκούρα και όρμα τον. Όχι εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πασοκόγερε. Λέγε, φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλώς τον Μάρκο. Καλά έλεγες ρε φιλαράκι. Άμα θέλει να βγάλει τα λισακά του, ας πάρει τη μαγκούρα, πάρει τη μίκρα. Άντε. Ναι, δεν είναι αγάλ. Τι έγινε, κόκκινε? Τι έγινε? Σωθήκατε, δεν λες τίποτα. Δεν σωθήκαμε, όχι. Δεν μιλάς. Τι να πω, ό,τι είναι το είπα. Μέχρι τώρα δεν πήραν φράγκο. Δεν πήγαν τα παιδιά εκεί στην Κέντρο. Στην... Εντάξει, το διάλειμμα. Παρακάλεσαν τα παιδιά. Δεν στο έδωσα, ρε φίλε, δεν είπα ότι όπου βρείτε. Κέρκυρα, Ερακλής, διπλό. Ο κούρος βασικός ήταν. Καλά, εσύ το έδωσες διπλό. Το έδωσες. Το ρωτάς. Ναι, ρωτάμε. Ναι. Μήπως κάνεις λάθος. Στην εφημερίδα τι το έδωσες? Απάντησε αυτό που σε ρωτάει. Στην εφημερίδα, τι το έδωσες? Κοίταξε, θα έρθω και θα σε δέρνω από εδώ μέχρι τη Σουηδία. Αλλά εντάξει, δίρεμας ρε κόκκινε, τι το έδωσες? Ναι. Μονό αποδεκτό κιόλας. Α, μονό αποδεκτό. Δεν το έπαιρνε ο Μπουκ. Ναι. Δεν κατάλαβες. Εγώ το έδωσα από την προηγούμενη. Με τον Κομπότη παίζουμε. Με τον Κομπότη. Ναι. Αυτό το μάτς, αν το πάρεις, σώνεσαι. Ρε, θα πέσω εξαγωνιστικά αφού δεν υπάρχει άλλο. Για. Ναι. Αγωνιστικά λέει. Αγωνιστικά μιλάμε τώρα, αν το πάρεις. Θα το πάρεις. Θα το πάρω, ναι. Θα το πάρεις. Ναι. Πόσους φιλάθλους θα έχεις μέσα? Πρέπει να έχεις. 85.000 κόσμο. Θα έρθουν οι παοξίδες. Ρε εσύ άκου, σοβαρά σου μιλάω. Σοβαρά σου μιλάω. 85.000 πρέπει να έχει. Εντάξει, προσκύνω άμα θέλεις τον κοντό και θα έχεις μια τούμπα ολόκληρη 30.000 φιλάθλους. Εσύ. Καλημέρα. Να δίνεις κανένα ένα 30 να παίρνεις και τη μέτρο σπορ, εντάξει. Το έδωσα ή δεν το έδωσα μόνο από δεκτό διπλό? Προσκύνατε εσύ, κοιτάξεις μετά την ατάρα. Η δική μου και στη δική μου. Στήλη μας ρε. Και στη δική μας. Το έδωσε ρε φίλε, το ξέρε. Σε 100 μεριές διπλό το έχω δώσει. Το ξέρε. Και το έχω πει και δημόσια. Δεν υπάρχει το ξέρε. Το έδωσε. Το ξέρε. Άλλο το ξέρε και άλλο το έδωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Εδώ. Περίμενε. Μισό λεπτό. Και η στήλη μας. Μην βάζεις φρένο. Πού το λέει? Εδώ. Καλησπέρα. Κύριε Ηρακλής. Διπλό το έδωσε. Τι το δίνει? Το έδωσε. Εντάξει, άιντε. Πάμε. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εκείνοι οι κύριοι που κάνουν το πάνελ εκεί στη δημόσια τηλεόραση, μόλις ήρθε η ώρα να κρίνουν το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, γαργάρα κύριοι. Δεν πάνε να παραιτηθούνε. Εμείς τους πληρώνουμε για να μας λένε την αλήθεια. Δεν με νοιάζει να το πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό Σάκη. Τι κάνανε, πείτε μας τι κάνανε, γιατί δεν έχουμε. Μόλις ήρθε η ώρα να κάνουν την κρίση του πρώτου γκολ στη φάση. Την περάσαν στη δεύτερη φάση του γκολ, στο δεύτερο γκολ. Δεν το γνωρίζω κύριε μου, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω.
Το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού δεν το έχετε δει. Όχι, το είδα το γκολ. Δεν είδα τι έγινε. Δεν είδα Αθλητική Κυριακή. Ωραία, αν είδατε το γκολ, τη φάση του γκολ, του πρώτου γκολ, ήταν και φάουλ και χέρι του Φορτούνη. Δεν παίρνω όρκο ότι είναι φάουλ. Χέρι δεν είναι σίγουρα. Χέρι δεν είναι σίγουρα. Χέρι δεν είναι σίγουρα. Δεν υπάρχει χέρι, φίλε μου. Χέρι είναι σίγουρα και φάουλ είναι. Χέρι δεν υπάρχει σίγουρα. Φάουλ δεν ξέρω αν είναι. Δεν παίρνω όρκο. Ένα από τα δύο. Ρε φίλε, λες και χέρι και φάουλ. Σου λέω, χέρι δεν υπάρχει. Προηγείται και φάουλ, προηγείται και. Συγγνώμη, ρε φίλε, πρέπει να απολογηθεί τώρα ο κόκκινος. Γιατί α πούμε στην ΕΡΤ ή στην ΕΡΤ 3. Δεν υπάρχει. Όχι, τον λέω τη γνώμη μου λοιπόν. Για σένα λεπτό πλέον υπάρχει χέρι. Στον γκολ του Φορτούνη. Όχι. Φάουλ υπάρχει. Όχι στον γκολ. Στον γκολ, φίλε, ο Φορτούνης παίρνει την μπάλα. Μαρκάρεται με τον αμυντικό του Πλατανιά. Εντάξει, και σου λέμε εμείς τη γνώμη μας. Λες να γίναμε γάβρι. Λες να γίναμε γάβρι, ρε φίλε. Σε ρωτάω κάτι. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Τους κυρίους που ήταν στο πάνελ της. Τη εκπομπή τη χθεσινή μιλάω. Okay. Εντάξει, να είσαι καλά. Συγγνώμη. Οκ, okay, παρακαλώ. Πάμε. Επόμενο κύριο. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Τι κάνει, παλικάρι μου. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Για τον Άρη μιλάω, έτσι, καταλάβατε. Τον θα Άρη. Θα πρέπει ο Άρης έρχεται ο Λετωνό κατάσχεση 60 εκατομμύρια ευρώ περιουσία του Λάσκαρη. Έρχεται ο Καρυπίδης, το παλικάρι δεν μπορεί να βοηθηθεί. Ο άλλος έχει και ομάδα και διαιτησία και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τη ΔΕΗ 1,5 εκατομμύριο το λογαριασμός. Τι βγήκες να πεις, ρε, στην ευθεία μπήκες. Στην ευθεία για την κάσα μπήκες. Δεν μου λες, ρε Ραπτόπουλε, αυτά η Μαρούπα τα είπε. Η Μαρούπα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να πω λίγα πράγματα και να κλείσω. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, τα παιχνίδια που θα κρίνουν την άνοδο είναι μπροστά μας. Τι λέει αυτός? Άσε να πείτε. Τα παιχνίδια. Κλεωμένη, πες ό,τι θέλεις. Άσε το βλάκα τώρα. Τα παιχνίδια που θα κρίνουν την άνοδο είναι μπροστά. Κάποιοι μου λένε, κάποιοι ακούω στα ραδιόφωνα, μιλάνε για το αγροτικό αστέρας Λαμία. Ότι θα πρέπει οι Αργιανοί να πάνε στο γήπεδο για να υποστηρίξουν τον αγροτικό αστέρα για να σταματήσει τη Λαμία. Ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης. Και η Λαμία και ο Απόλλωνας. Λοιπόν. Ναι, αλλά που σε έχουν καβαζώσει. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι και μακάρι να μ' ακούνε από τον Αγροτικό Αστέρα, γιατί θεωρώ την ομάδα τους την πιο επικίνδυνη ομάδα της Ελλάδος. Λοιπόν, είναι διπλό από το ημίχρονο με 0-2. Αυτό το ξέρουν όλοι. Κλεωμένοι. Δεν το ξέρουμε. Κλεωμένοι. Ναι, σε ακούω. Άστο ρε φίλε. Μα δεν το ξέρουμε αυτό. Άστο ρε φίλε, τώρα μιλάμε για την ομάδα που ήταν τέταρτη και απέλησε τον προπονητή που δεν είχε τέταρτη και γελάει ο κόσμος τώρα με τον αγροτικό αστέρα. Άστο λοιπόν, να πάει στα κομμάτια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος, εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω. Σίγουρα το πρωτάθλημα, αν πεζόταν κανονικά, η Λαμία θα ήταν τουλάχιστον 10 βαθμούς πίσω από τον Άρη, αλλά σε αυτό φταίει και ο Άρης. Σε αυτό φταίει και ο προηγούμενος ο προπονητής. Γιατί όταν βλέπω εγώ τον Άρη να μην μπορεί να κάνει συνδυασμό, κάτι φταίει. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί με τον Κωστένογλου να διορθώσει τα αδιόρθωτα, αλλά και ο Κωστένογλου έχει μερίδιο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έξω τον Κωστένογλου. Στο προηγούμενο μάτς με τα Τρίκαλα έχει κάνει όργια. Και το έχασε ο ίδιος το παιχνίδι. Γιατί η ομάδα που κερδίζει, κύριε Κωστένογλου, δεν αλλάζει. Δεν μπορείς ξαφνικά να μου ξεσάβεις τον κύριο Ράουλ Μπράβο. Άστον τον Κωστένογλου. Εντάξει. Δεν μπορείς να με δεν μπορείς. Τον βρήκε τον Ράουλ Μπράβο Κωστένογλου. Τον βρήκε. Με ποια λογική, κύριε Κωστένογλου, με ποια λογική, ενώ έχεις μια ενδεκάδα η οποία κερδίζει συνεχόμενα παιχνίδια, ξαφνικά να ξεσάβεις ένα ποδοσφαιριστή που έχει να παίξει 2-3 μήνες. Αυτό για μένα είναι πολύ ύποπτο στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα. Έστω και την ίστατη στιγμή να κοιτάξουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Γιατί είναι ανεπίτρεπτο τώρα η Λαμία, ο Απόλλωνας Σμύρνης να μου παρουσιάζονται σαν τον Πανσεραϊκό της Τρίτης Εθνικής. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είσαι καλά, έναν τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Μάλιστα, καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Κύριε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς, κύριε, εσείς ναι. Μιλάτε, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Χρήστος από Νέα Σμύρνη περνώ. Καλώς τον Χρήστο. Πανιώνιος. Πανιώνιος.
Πανιονάρα φέτος, όχι Πανιόνιος. Εντάξει, Πανιόνιος. Ναι. Εμείς είμαστε προσγειωμένοι. Απλά θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μιλήσω με το Κώστα λίγο. Να μιλήσουμε όποιον θέλεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω. Έλα Κώστα μου, γεια σου. Καλησπέρα, έλα. Καλησπέρα. Κοίταξε, εγώ συγκεκριμένα πήρα για να σου εκφράσω ένα παράπονο. Να το εκφράσεις. Γιατί βέβαια. Σε παρακολουθώ και όταν βγαίνει στο ΑΡΤ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ο κύριος Αλέφαντος, ο οποίος υποστηρίζει τον Ατρόμητο. Έχουμε 16 βαθμούς διαφορά φέτος. Ναι. Τους έχουμε πάρει και στα δύο παιχνίδια. Ναι. Προχτές τα προγνωστικά. Το έπαιξα, φίλε, το έπαιξα. Το έπαιξα και εγώ και ο κόκκινος. Στον Πανιόνιο. Το έδωσα διπλό, ναι, το έπαιξα. Το έπαιξα. Έδωσες διπλό, ξέρω, και είπε, πετάχτηκε ο Αλέφαντος, ο οποίος τρώει μισή ώρα στην εκπομπή του Γιάννη για τον Ατρόμητο. Ναι, τον αγαπάει. Λοιπόν, και λέει μπράβο ρε Κώστα. Εγώ θέλω να σου πω για την ομάδα μου ότι είμαι περήφανος για ένα και μόνο λόγο. Δεν πίστευα, φίλε, ότι θα το πάει μέχρι το τέλος η ομάδα σου. Ναι. Δεν το πίστευα. Εντάξει ρε Κώστα, εντάξει. Δεν πίστευα, δηλαδή, ότι πίστευα ότι θα βγει τέταρτη, πέμπτη, θα βγει η Ευρώπη, αλλά θα ξεφούσκωνε, παιδί μου, προς το τέλος, κατάλαβες. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν σε πίστευα ότι θα το πας μαραθώνιο μέχρι το τέλος, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, επειδή σέβομαι την άποψή σου, γιατί κατέχεις πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό το Μασούρα, το ναι. Περιμένω δύο χρόνια να μου κάνει κάτι και μου το κάνει το τελευταίο δίμηνο. Έχει τρελαθεί ο Μασούρας, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος φοβερά στη γραμμή. Που είναι πιο κεντρός παίκτης για μένα. Ναι. Μπορεί να είναι και το φεγγάρι μας, δεν ξέρω. Είναι μεγάλο αυτό το φεγγάρι του. Έχω εκφράσει για τον κόρμο και το σιώπι όμως. Για τον κόρμο και το σιώπι όμως. Έχω βάλει τα στήθια μου μπροστά και λέω, αφού έχω αυτούς τους δύο, γιατί να κάνω το ζέκα Έλληνα. Το ξέρω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ατάκα που έχω πει. Πιστεύω στο Γιαννιώτη το τερματοφύλακα. Και στο Ριζβάνι και στον Τασουλή. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ο Μασούρας ήταν για μένα ο αδύναμος κρίκος. Και. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο Ασαριφάρτ την περίπτωση ο ανάλογος φορ. Φαίνεται ότι και εκεί έκανες καλή κίνηση. Γιατί πήγες να την κάνεις με τον Μπεν εκεί. Ακόμα δεν έχει βρει να βάλει εκεί ένα πήγες να την βρεις με τον Μπεν. Δηλαδή ναι. Μετέτρεψες τον Μπεν σαφό. Ένα πράγμα, φίλε, μόνο μισό λεπτό. Αν μου επιτρέπεις ένα σχόλιο, εκτός αν δεν το θέλεις. Όχι, τι είναι αυτό. Δε ανθρώπινο, μπορεί να θέλει να μιλήσει με τον Κώστα. Δικαίωμά σου. Όχι, όχι και με σένα και με τον Γιάννη. Γιατί με τον Πανιόνιο και τον Ρατσέλη. Ναι, όχι, αρκετά. Κοίταξε. Απλά θέλω να σου πει. Η γνώμη. Άκουμε λίγο να σου πω. Συγκεκριμένο. Ναι. Τίποτα άλλο. Το να σου πει κάποιο ότι βλέπω ότι η ομάδα σου θα χάσει, δεν σημαίνει ότι δεν την εκτιμάει. Ναι. Όχι, το λέει του δύο τελευταίου μήνε. Όποτε παίζαμε δηλαδή στη Νέα Σμύρνη. Ο Κώστα, συγγνώμη λίγο. Ο Κώστα έχει μια φιλοσοφία. Ενώ δεν το λέει και νιώθει από ποδόσφαιρο. Από μένα πιο σκληρός είναι με τη στατιστική. Δηλαδή σου λέει ο Ηρακλής δεν κέρδισε εκτός έδρας. Κάπου δεν θα κερδίσει. Στατιστικά, ναι. Ή αυτή η ομάδα δεν είναι φερική. Δεν θα φερική. Είναι ικανός ένα πρωτάθλημα να βάζει από ένα ευρώ πότε θα φερική η ομάδα. Πότε θα χάσει, πότε θα φάει κόκκινη κάρτα. Το πάει πολύ αυτό το έργο, να το ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν. Αλλά δεν το είπα, μόνο το έπαιξα κιόλας. Εγώ το παίζα over. Εντάξει, πολύ ωραία. Και καλοπληρωμένο κιόλας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Χολίτα, μπορώ να πω τους 30 που κερδίζουν τα αρνιά. Όχι, θα περιμένω. Θα κάνετε λίγο υπομονή τότε. 30 ολόκληρη αρνιά σχαρίδι. 30 αρνιά σχαρίδι. Τα οποία έχουν βγει τα ονόματα. Λοιπόν, αναγνωστό δεν βλέπω. Δεν έκανες κάποια κλήρωση. Δεν την έκανα, από πάνω μου ήρθε. Ευτυχώς. Πώς θα κάνω. Ευτυχώς. Με ράντομ γίνεται. Ευτυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άμπραβο, ευτυχώς. Πάνε στην ώρα. Άντε ρε φαγκώθηκε με την ώρα, βάλτε να. Συνδικαλιστής είναι, πρόσεχε. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην εκκρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά. Γιατί το σήκωσες. Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάν πια. Τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα, ο νούμερο ένα μπαμπάς προσθέτει στο Cosmote One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr κάθετος One. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Τι happy days ή τίποτα? Happy ρυθμός, happy παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days! Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα? Αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Fiat, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία, φυσικά. Διακοπές σε νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο, παγωτά και καλομαθημένος. Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Ακού μπούστερ. Είναι οβάλ. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των For All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα For All. Και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer For All.
Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, και αυτοί οι οποίοι θα κερδίσουν ή κερδίσανε τα 30 αρνιά, καθώς μου ήρθαν τα ονόματα των 30 τυχερών, είναι ο κύριος Παναγιώτης Δανιλίδης, ο κύριος Γιώργιος Νότας, ο κύριος Μπουτζάνης Ευστράτιος, ο κύριος Παπαδόπουλος Γιάννης, ο Κίκας Δημήτριος, Σφυριδάκη Ελένη, Ελευθέριος Αθανασιάδης, Διαμαντόπουλος Γιώργος, Αντώνης Τσαδίρης, Χριστοδούλου Μαρία, Μαλγαρινού Σοφία, Τσανάκας Στέφανος, Βλάχος Δημήτρης, Θεοδωρίδης Ιωσήφ, Πρόδρομος Σατσάνης, Λεμοντζής Δημήτρης, Δελιανίδης Στέφανος, Δημήτρης Τσέλιος, Θανάσης Κυπουρός, Ρωσιλόβαλης Γιώργος, Παρασχάκη Φούλα, Κοστάρας ή Κοσταράς Γεώργιος, Χατζής Παντελής, Μακρίδου Μαρίλια, Σταύρος Θοδωρίδης, Χατζικοσταντίνου Εμμανουήλ, Κωνσταντινίδης Θεολόγος, Πακυριάκος Δημήτρης, Τρεβιζάνος Γιάννης, Χατζιδέλης Νίκος. Θα τα διαβάσω και στο τέλος της εκπομπής. Υπάρχουνε. Υπάρχει κανένας ξένος σε αυτούς? Ξένος, αλλοδαπός. Αλβανός, Ρώσος, Κούρδος. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να είναι. Όχι, ρε παιδάκι μου, τα επίθετα τι είναι? Όχι, δεν είδα κάποιο. Κατάλαβες τι πείνα έχει πέσει στην Ελλάδα? Υπάρχει Αλβανός μέσα. Δεν υπάρχει Ρώσος. Δεν υπάρχει Πακιστανός. Κατάλαβες? Κατάλαβες, κόκκινε. Πολύ Έλληνες. Δεν είναι για κλάματα. Ο κλάματα είναι. Μην τα τρώγε το κόμμα σου εκεί πέρα με τους άλλους. Τα λεφτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Χαιρετίσματα στην παρέα. Ναι, κύριε. Να ξεκινήσουμε ένα ευχαριστώ στον Γρηγόρη που όχι μόνο το έδωσε την Παρασκευή το διπλό, ούρλιαζε ότι θα έρθει διπλό Ηρακλής. Όχι από την Παρασκευή, από την Τετάρτη. Από την Τετάρτη, την Παρασκευή το θυμάμαι. Τετάρτη, το είπαν, φίλε, το είπαν. Το ξέρει. Καλά. Μπράβο που το είχε πει. Είναι τόσο αδερφή, είναι τόσο αδερφή. Που δεν λέει μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο που το είπε. Άκου, λέει του τόπανε. Δεν λέει μπράβο. Λέει του τόπανε. Μπράβο. Εγώ από τον Γρηγόρη το έμαθα, στον Γρηγόρη πρέπει να κάνει το ευχαριστώ. Και μπράβο, ό,τι μαθαίνει να το λέει. Όχι μόνο τα πινελί και όταν χάνει το στοίχημα και τα ευχαριστώ όταν λέει τα σωστά. Το 0-5 του ΠΑΟΚ δεν το είπε. Μα εκείνο, ναι, δεν το είπε. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορεί να τα λέει κιόλα. Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι. Μισό λεπτό, φίλε, έχουμε επίσημη πρόσκληση από το... Από τον Απόλλων Καλαμαριάς και οι δύο για την Κυριακή. Επίσημη πρόσκληση. Από τον πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Από τον Αλέξανδρο, από τον Νεράτζη. Ο Νεράτζης είναι ο φίλος μου, ρε. Ναι, με έστειλε μήνυμα και μου λέει ότι και οι δύο προσκεκλημένοι την Κυριακή. Να μην ανησυχεί, πώς το λέω. Εντάξει. Γιάννης Παναθηναϊκός από Κομωτινή. Συγχαρητήρια για χθες. Ευχαριστώ. Μ' άρεσε πολύ η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, όπως και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν μου λες, στο δεύτερο ημίχρονο τον Ουζουνίδη πόσες φορές τον έβρισες? Καμία. Μπράβο. Καμία, γιατί έτυχε να τον είχα και προπονητή παλιότερα και δεν. Τον Μαρίνο τον εμπιστευόμουν από την αρχή. Δεν τον εμπιστευόμουν.
τον εμπιστευόμουν από την αρχή. Ναι. Από την αρχή. Ο Πιστοχώρης έδωσε πολύ χώρο στην ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικό. Αυτό που είπε και ο Ζουνίδης, ότι είχε με το 0-2, έδωσε χώρο. Φάνηκε ότι δεν... Βέβαια, έμεινε με το 10 πολύ... και τον Κουρμπέλη στα χάφ, είχες προβλήματα. Θύμισε πολύ το μάτς μέσα στη Σταντάρ Λιέγης που κάνανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και από το 60 και μετά είχε καταρρεύσει η ομάδα. Απλά εχθές με μια μίνι προετοιμασία που έχει κάνει ο Ζουνίδης έχει βελτιώσει τη φυσική κατάσταση. Φαντάζομαι ότι ο Λέτο είναι παλέμαχος. Όταν τελειώσει, θύμισε μου να σου πω κάτι, σε παρακαλώ. Ότι είδες πόσο Εμποκού και ο Χλωναρίδης είναι κοντά στον Μπέρκ. Ότι Βέβαια. Ο Βιαφάνες δεν τράβηξε. Ο Βηγιαφάνης για άλλο ένα μάτς και απόρρα γιατί το βγάζουν συνέχεια ότι ήταν από τους διακριθέντες ο Βηγιαφάνης. Για τον ίδιο λόγο που βγάζει τον Τζαβέλα εδώ, ο MVP στον ΠΑΟΚ. Ο Τζαβέλας προσφέρει. Ήταν φίλος του Γιώργου του Σαββίδη. Πρόσφερε. Τι συμβαίνει με τον Γιάννη. Τα είναι δικά τους χωράφια. Τι συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ. Εκεί που ήταν το καμάρι της Ελλάδας στην Ευρώπη. Έχει γίνει η Τατιάνα της Ευρώπης. Δηλαδή. Δεν μπορεί να το. Όχι, έχει μεγάλη. Επειδή ανέφερε το παιχνίδι με τη Σαντάρ Λιέγης, σαν ναι. Σήμερα είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Εκείνο το 0-1, το εκπληκτικό με την τρελή πορεία του Δόνη που του έδωσε τη μεταγραφή στην Blackburn και το τελείωμα του Βαζέχα, του Χριστόφ Βαζέχα το 0-1 στον ημιτελικό του Champions League. Πρωταθλητριών. Τότε πήγε ένα γυμνάσιο και είχαμε συνηθίσει. Ακόμα σε τέτοιες ηλικίες μικρή, πότε θα έρθει Τετάρτη για να δούμε στο Μέγκα, να δούμε τον Παναθηναϊκό Champions League και δεν φοβόμασταν όπου παίζαμε. Και τώρα παίζουμε με κάτι καμπάλες και λες Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα. Πώς γίνεται εκείνη η ομάδα που ήταν καμάρι για την Ευρώπη να είναι τώρα άστα να πάνε. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θέλω να το πλατιάσουμε, για μένα φταίει ο Τζίγκερ σε αυτό. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς χωρίς είμαι. Αμφιβολία. Πολύ καλησπέρα. Καταρχήν, Γρηγόρη. Ναι. Δώσουμε το Κωστή γιατί εσένα θα σας ξεφωνήσω και θα κρύβεσαι και κάνα ξαφνικό. Δώσουμε το Κωστή να μιλήσω λίγο. Αν είναι να κρύβομαι, πάρ' τον Κωστή. Έλα, φίλε, το κρύψω εγώ πίσω από την πλάτη μου. Λέγε. Έλα, ρε, Κωστή, ναι. Ακούς. Ναι, φίλε μου. Ο Μίτσης είμαι Ηρακλάκη. Ναι, φίλε. Τα τρελαμένα Ηρακλάκη. Ο μικρός, βέβαια, γιατί είμαστε δύο αδερφιά. Ναι. Ο άλλος που είναι φυλακή. Όχι, εγώ ήμουν στη φυλακή. Το κατάλαβα. Εμένα γιατί θα με ξεφωνήσει. Για να μην πάει φυλακή και αυτά. Γιατί εδώ και 8 μήνες περιμένω την μπλούζα την Παρασκευή, τη Δευτέρα που θα την έχεις. Ναι. Αυτή την μπλούζα του Ηρακλή. Και με κορόιδευε 800 άτομα ολόκληρη φυλακή. Τι έγινε, ρε μάγκα, η πανέλα με τη χελώνα. Μπορείς να ρωτήσεις τη διοίκηση των φυλακών, δεν μου επιτρέψαν την είσοδο. Ψέματα δεν ήρθες, έγραψες κανονικά. Στο λέω εγώ. Ρε, μπορούσες να στείλεις τώρα. Δε... Εμένα με έφεραν να πούμε υπάρχει φυλακή. Σε υποσχέθηκε μπλούζα. Ρε, αυτός δεν δίνει στον Περμίκη ψίχουλο τώρα. Μπλούζα. Μπράβο. Έτσι πάει. Καλά, ρε, Μπίτσι. Okay. Ήθελα να σε πάρω από καιρό. Σε πάρω εγώ μπλούζα. Σε ποια φυλακή είσαι, ρε. Σε ποια φυλακή είσαι. Α, τι ώρα βγήκε. Απλώς από την κατεμιά του και μόνο έπαλα ζαχαρό και πάει το πόδι για κόψιμο. Αλλά περιμένω απέναντι από τα ΚΕΠΑ, είμαι στα ΚΕΠΑ, περιμένω να δω το Ηρακλής Ολυμπιακός στο Βόλεϊ και Τετάρτη να πω Ηρακλής Λεβαδιακός. Μπράβο ρε σκύλε, μπράβο. Παντού το έχω, παρόλο που έχω αυτό εδώ το πόδι. Να κάνεις, να κάνεις προσεκτική διατροφή να μην σε κόψουν το ποδάρι. Να το γλιτώσεις το ποδαράκι. Πέρα, ρε Κωστή, τα δημόσια νοσοκομεία τα ξέρεις τώρα. Τα δημόσια νοσοκομεία ρε φίλε είναι λεμπιτόμοι. Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, αλλά αλλιώς το περίμενα τον Γρηγόρη, αλλά αλλιώς βγήκε. Εντάξει, εντάξει, εγώ σας είπα. Αυτά ήθελα να πω. Χίλια χρόνια Ηρακλάρα, ρε. Να κλείσε, ρε. Γεια χαρά. Τι έγινε, ρε. Παρακαλώ. Παλιωτόμαρο, τον υποσχέθηκες και δεν πήγες, ε. Καλά, εσύ πες ότι δεν πήγα. Αυτός το εγώ προκαλώ τη διοίκηση των φυλακών να πούν τι είπανε. Τι σε είπανε. Δεν επιτρέπεται. Μόνο συγγενείς πρώτου βαθμού. Τι σε συγγενείς. Εάν σ' άφηνε την μπλούζα σε ένα φύλακα, την πάει. Ρε, δεν τη δεχόταν. Άθια παιδά, ρε. Καλά, έχει λόγο. Την πήρε δηλαδή την μπλούζα. Σταματάω. Σώπησα, την πήρες. Σταματάω. Εάν πήρε την μπλούζα, τώρα που βγήκε από τη φυλακή, δώστε την. Πού είναι, για. Γιατί να μου τη δώσω, ρε φίλε, τι όφελο. Γιατί δεν την πήρε, ρε ψεύτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Ήταν πει, δηλαδή, με συγχωρείτε, και τι θα κερδίσω με αυτό. Θα κερδίσει, κάνει τον καλό, ρε, αυτό είναι. Και μετά δεν έχει να δώσει και μετά σε κυνηγάνε. Ενώ εγώ που είμαι κάθαρμα, δεν δίνω τίποτα και δεν με λένε και τίποτα οι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Αυτά παθαίνει. Θε να κάνει τον Χριστιανό ενώ δεν είσαι. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τα παιδιά του Πασόκ. Καλώς. Θέλω μια γνώμη να μου δώσετε. Πώς είδατε το παιχνίδι το ντέρμπι? Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ποιο, τη Χαλαμαριάς? Δεν μιλάω για την Τούμπα. Αυτό που λέει. Έλα αγάπη κλικιά, λέγε. Κόκκινε. Εδώ είναι. Χωράει ο Πάοξ να πάρει Κύπρο. Έτσι όπως έπαιξε θα το πάρει, ρε φίλε.
Με αυτό τον Παναθηναϊκό. Θα το πάρει. Και με αυτή την ΑΕΚ. Ναι. Καλά. Μπορεί. Εγώ άμα έρθει ο Πρίγιοβιτς είναι άλλος πάω. Εντάξει. Θα έρθει ο Κάνιας, ποιο θα δέσει καλύτερα. Θα έρθει ο Τσίμερ, θα δέσει καλύτερα. Εύχομαι, το έχω πει από καιρό, ναι, ότι η ομάδα δεν πάει καλά. Και χθες δεν πήγε καλά και το γκολ το ένα έχει δίκιο ο Κούγιας. Και δεύτερον. Τι είπε ο Κούγιας δηλαδή. Ότι ο ΠΑΟΚ υποστηρίχτηκε. Από πού υποστηρίχτηκε, ρε κάτσε. Από το Λαϊσμό. Από πού υποστηρίχτηκε ο ΠΑΟΚ χθες. Τέλος πάντων, μην ψάχνεις τώρα να βρεις. Ναι, όχι, να δω πού υποστηρίχτηκε. Φερπλέι που δεν έκανε στο δεύτερο γκολ. Καλά, εξηγήθηκε και δεν έκανε. Δικαίωμά του είναι. Ο Κούγια στην ομάδα που έφτιαξε αυτή η ομάδα. Δεν έχει ομάδα ούτε ο Κούγια για αυτό που έφτιαξε. Πάντω το ότι τη Σόνη είναι προ όφελό του. Ότι η Σόνη τη λάβει. Ο Κούγια, ναι, γι' αυτό γκρινιάζει με την Κέρκυρα. Φοβάται στο τέλο μην πάει κατά διόλου. Μπορεί, φοβάται. Σου λέω άμα, ναι, πάω και χάσω από την Τρίπολη. Το θέμα είναι το εξή, ότι αυτό το παιχνίδι χθε που είδαμε μπορεί ο ΠΑΟΚ να αντισταθεί με αυτέ τι ομάδε. Πρώτο και δεύτερο ημίχρονο η μία και η μία. Όχι, αν παίξει έτσι, όχι. Κάθε μάτσο όμως είναι διαφορετικό. Δεν μου λες, ναι, ο Σουηδός πέρυσι πόσα γκολ είχε. Πού κολλάει αυτό το πράγμα. Όχι, ρωτάω. Φέτο έχει 20. Πού κολλάει, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Πώς έφτασε στο Σουηδό. Πώς έφτασε, ρε παιδί μου, έχει βγάλει. Ξεκίνα από την ομάδα σου και μετά πήγαινε στην αντίπαλη ομάδα. Άσε, άσε. Είναι φορμαρισμένο ή όχι. Είναι. Είναι φορμαρισμένο ή όχι. Σε τρομερή κατάσταση. Είναι ο καλύτερο σεντροφόρ στην Ευρώπη. Ναι, αλλά, ναι, αλλά μισό λεπτό. Για να φτάσει να κάνει τα γκολ, ναι, έχει έρθει δύο πολύ ωραία μπακ του Παναθηναϊκού να κάνουν πλάτο ψηλά. Επέστρεψε ο Κλωναρίδης. Κάτσε. Καλύτερο από ότι ήταν. Κάτσε, κόκκινε. Φοβερό είναι, ο καλύτερο είναι. Άκου δώρε να μάθει πέντε πράγματα, ρε. Ναι, γι' αυτό ρε. Όλο το μυστικό είναι τα μπακ του Παναθηναϊκού που είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση, τα δύο. Ναι, μπράβο. Που βάζουν. Κάνουν πλάτος και βάζουν τους extreme σαν φορ κοντά η τριάδα του Παναθηναϊκού χαμηλά, διαλύει κάθε αντίπαλο με την μπάλα κάτω. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός σέντρα γιώμα, σέντρα γιώμα. Αυτό είναι υπέρ του Ζουνίδη, φίλε. Το κάνει και με τον Ολυμπιακό, το κάνει και χθες με την ΑΕΚ. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Με ρωτάει ο φίλος τι θα κάνει με τον Λεβαδιακό. Αν ποντάρεις, θα σου το πω αύριο όταν έχω και γνώμη για ό,τι γίνεται. Άσο σου λέω. Και να πέσει η ομάδα εξωαγωνιστικά που περιμένουν να πέσει. Πάλι άσο θα παίξει. Πάει, τι λέει. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. Έλα, ρε. Ορίστε, κύριε. Εφέν πάω και έτσι. Ναι, ρε, σωστά πήρατε. Σωστά. Α, μπράβο. Δεν μου λες ρε ακάθαρμα. Σε σένα μιλάει. Έλα, φίλε. Έλα, ναι, ναι, θα με έλεγε και εσύ. Ναι. Τι θα γίνει με σένα, ρε. Τι θα γίνει. Θα μα πει τι θα γίνει με σένα. Δηλαδή τι. Τι να γίνει ρε, φτάνει ρε. Τι φτάνει. Φτάνει ρε να πούμε. Το προτραπηλιάτικο αστείο σ' άρεσε. Ποιο είναι το αστείο ρε. Ε. Ποιο είναι ρε. Να με το γιο του Σαββίδη που έκανε προτραπηλιάτικο αστείο με σένα. Ναι ρε, τι ρε, γελάσαμε πια. Δεν γέλασες. Γελάσαμε πια να πούμε με το Pokémon. Ρε εσύ, κάποιος αυτό να... Αυτό να δω με το. Δεν μου λες ο Σαββίδης με ποιον μοιάζει, ρε. Ο Σαββίδης με ποιον μοιάζει. Ναι. Με ενός φίλου μου τον πατέρα, τον Ταχτσίδη να πούμε. Με τον Παπαστρούφ μοιάζει. Τον Παπαστρούφ. Σε δαιμονιώδη. Τι ίδιος είναι. Τον άνθρωπο. Μόνο που δεν φοράει να πούμε εκείνος λουστρίν σκαρπίνι, ρε. Ο Παπαστρούφ. Ναι. Να δω το. Να δω εσύ το. Ακούς. Ο Παπαστρούμφ όμως φοράει μπλε και άσπρα. Ναι. Σωστό. Να το δω σε ρίφη το Σαββίδι με τα πιστόλια να σέρνονται στο πάτωμα και τι στον κόσμο. Ρε. Φοράει μπλε και άσπρα ο Παπαστρούμφ όμως. Πρόσεχε. Δεν πειράζει ρε. Αλλά εγώ τώρα πήρα για τον Μπούζο. Ακούς ρε. Τι έκανε πάλι. Αυτός ο Μπούζος κάθε μέρα με κάνει να πούμε κομμάτια. Τι έκανε. Έκλαιγα σήμερα από το τι να σου πω δηλαδή. Ναι. Πολύ κλάμα. Λέει, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω εμείς. Έβαλε να πούμε ένα τραγούδι να πούμε και της πλάκας και είπε και δύο πράγματα να πούμε εκεί πέρα και πάμε στον ΠΑΟΚ πάλι. Εντάξει. Ρε Μπούζα μπε, δεν σε έχω πει να πούμε μαζί με αυτό το κακαονάκι. Είστε, έχετε γίνει πια να πούμε, άντε να μην πω.
Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να πληρώσουν τα χρέη. Όχι ρε, να μην πληρώσουν ρε. Δεν θέλουμε να μιλάτε και για Ηρακλή, δεν θέλουμε να μιλάτε ρε. Πώς μιλάει ο άνθρωπος. Κακό κάνετε ρε εσείς για τον Ηρακλή όταν μιλάτε. Τι μιλάτε ρε. Εσείς δημοσιογράφοι είναι αυτή της πλάκας είναι. Μια χαρά είμαστε. Άντε τώρα να πούμε τώρα, κάνατε κύριο και το... Και τη σκηνή εκεί πέρα στην έκθεση να πούμε με τα ψωφίμια που θα δώσετε να πούμε στον κόσμο. Ποια ψωφίμια? Αυτά τα αρνιά που λέτε. Σύλτονα. Άντε ρε, θα λιδωρήσει την κλήρωση. Άιντε. Εμπρός. Το τρελό ρε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε επόμενος. Έλα φίλε, ναι. Δεν με ακούτε? Ναι, σε ακούμε φίλε, ναι. Ναι, για τον κύριο Κόκκινο ήθελα κάτι να πω. Να πείτε. Ναι, κύριε Κόκκινο, και εμείς συμπεραστεκόμαστε στην προσπάθεια του κυρίου Καλαϊτζίδη, ιδίως να σηκώσει τα δοκάρια πιο ψηλά, στο πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο, να έχει 6 ξένους να παίζουν σε κάθε παιχνίδι. Και να κερδίσει και 5-6 πέναλτι, δεν γίνεται. Σε καλά υπανεβαίνει ο Απόλλωνας, ναι. Όχι, άμα ήταν άξιος και ήταν σωστός. Και έπαιζε και το καλύτερο ποδόσφαιρο, μα κάνε. Δηλαδή, ποια ομάδα παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο? Δραμινό τον κόμμα. Ναι, μια κανένα που σήμερα είναι δόξα. Εσύ είσαι οπαδός, φίλε. Ναι. Δεν είμαι οπαδός, όχι. Θέλετε να πείτε ότι. Εσείς, όχι, φίλε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, τι να φέρουμε. Φίλε, δεν μου λες, αφού είσαι καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, γιατί έφαγες 4 μες στην έδρα σου? Δεν είναι. Ήταν αδικό. Ήταν αδικό. Ας το εξετάσουν αυτό που έδωσε το πέναλτι. Ποιο πέναλτι, κύριε φίλε, ήταν αδικό, σε ρωτάω κάτι. Όχι. Εγώ είμαι δεύτερο για κάποια μια πορεία αλληλουχία πραγμάτων. Ρε φίλε, λοιπόν, με μείον 6, με μείον 6 ο Απόλλωνα. Με μείον 6 ο Απόλλωνα και σε έχει από κάτω του. Και μιλά. Γιατί δεν το άξιζε το μείον 6. Δεν έπρεπε να το έπρεπε. Ρε φίλε, με μείον. Ακαταλαβαίνει, σου λέω. Με μείον 6 και σε έχει από κάτω του. Και έχει το θράσος και μιλά. Βεβαίως έχω το θράσος να μιλάω, αν μου τα έπαιρνε καθαρά. Βεβαίως και θα μιλήσω, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή είναι βρώμικος. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Ποια είναι η βρωμιά, για πού? Ναι. Ποια είναι η βρωμιά? Τους 6-7 ξένους. Εγώ τους δραμινούς, φίλε, τους έχω για πολύ υπερήφανους. Εγώ τους δραμινούς ξέρω για πολύ υπερήφανους. Δεν ξέρω για κάποια. Άσε τα γλυψίματα, κατάλαβε. Θα πέσουμε και εμείς επίπεδο, κύριε Κόκκινε. Τι έγινε? Αναγκαστικά θα ματέψει και το δικό μας επίπεδο. Ποιο επίπεδο, ρε φίλε, τι έκανε δηλαδή, για πες μου. Δεν έχεις δει τη χρονιά, εσύ τα παρακολουθείς αυτά. Τι να παρακολουθήσει, μόνο. Καλά, έχει πάει σε κανένα μάτσο. Okay. Να είσαι καλά. Έχει πάει σε την Κυριακή. Έχει πάει σε κανένα μάτσο Καλαμαριά, το μύθι. Όχι, όχι. Πες μου ένα που πήγε. Παρακαλώ. Ένα. Ένα μάτσο που πήγε, ρε. Μέσα στη Δράμα. Ναι. Πώς έληξε. Πάμε. Ούτε ξέρει το σκορ. Πάμε. 2-4. 2-4. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα ρε Αλάνια. Τώρα τα πιάσαμε. Χωρίς εσένα δεν γίνεται. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Πάντα. Καλά, άμα δεν βγω κι εγώ να κλείσω την εκπομπή, τι κάνω? Ναι. Όχι, ρε. Άμα δεν πεις την εξυπράδα σου. Άμα δεν έχουμε τώρα αυτές τις ομάδες εμείς, ρε φίλε, οδοντόβρουτσες, σαπούνια, απορρυπαντικά και κρέμες, τι να τις κάνουμε αυτές τις ομάδες, ρε. Αν ο Πάο χάσει το κύπουλο από αυτές τις ομάδες που είδαμε, πρέπει να. Είδες χθες τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ? Το είδα ρε, τι είναι αυτό. Τρόμαξες καθόλου? Όχι καθόλου ρε. Α, δεν τρόμαξες. Ένας πλήρες πάω, αν χάσει το κύπουλο από αυτές τις ομάδες. Πλήρες, όχι πλήρες, δεν είναι γάλα. Γάλα είναι ρε. Δεν πειράζει, ότι τέλειας είναι. Εγώ έτσι είμαι. Χωριάτης είμαι. Δεν καταλαβαίνω και πολλά. Ούτε με γαλλικά, ούτε με πιάνω μεγάλο. Μόνο ο διπλανός με έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνω. Ένας πλήρες πάω λοιπόν. Με, τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Πρώτος στα play-off και το κύπελλο δικό του. Αν δεν τα κάνει αυτά είναι απαράδεκτος. Δηλαδή δεν θα πάρει διακοπές το καλοκαίρι αν δεν πάρει κύπελλο? Τι είναι αυτές, ρε. Είναι ομάδες αυτές για να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Μην υποτιμάς τους αντιπάλους σου. Απορρυπαντικά σας είπα. Κρέμες, βούρτσες και οδοντόκρεμες. Μην υποτιμάς τους αντιπάλους σου. Δεν τους υποτιμάω αλλά ούτε και τους υπολογίζω. Άντε, γεια. Γεια. Στον τελευταίο, ναι. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Μακάρι. Γιατί είσαι θλιβερά, φίλε. Πώς? Δεν μιλάω σε εσάς. Ναι, τώρα αυτό που πήρα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, με συγχωρείτε. Καλή εβδομάδα. Πάμε. Γρηγόρη. Έλα.
περπατάω, γι' αυτό κόβει τη φωνή μου. Λοιπόν. Κοίτα, μπάτσε κανένα έμφραγμα. Στάσου ένα δέντρο από κάτω. Είναι, ναι, περπάτημα κάνει. Έλα, βρε, Κωστή Σαμάτα. Λοιπόν. Βρε, κάτσε, μην κάνεις. Τώρα τον κερατά τώρα να λέει. Υπερβολές. Γρηγόρη, θέλω να μου απαντήσεις αν είναι δυνατόν σε δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Μπορεί να παρεύει και ο Σγουρουμάλης αν θέλει. Ακούω. Μπορώ να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ. Πρώτον. Θέλετε να δείξω τον Παπαθανασάκη. Ναι ή όχι. Έπρεπε να φύγει, ναι. Δεν είναι το τι θέλω. Του κάνω τα μούτρα από κρέας. Λάμπρα. Δεύτερο. Ο Θεοδωρίδης πώς έφυγε από τον Ηρακλή, αγαπητέ Γρηγόρη. Με 1,5 δισεκατομμύρια δραχμές τον πούλησε. Πριν γίνει αυτό, τι έγινε, αγαπητέ Γρηγόρη. Κάνανε βλαχομαγγές. Γινότανε πορείες και διαδηλώσεις. Κάνανε βλαχομαγγές, είπα ο Ηρακλής. Μπορώ να μιλήσω. Αν μπορώ, γιατί νομίζω ρωτάς εμένα. Συγγνώμη. Πορείες, διαδηλώσεις και μία επανάσταση η οποία κράτησε περίπου 6 μήνες κατά του Θεοδωρίδη. Λαμπρά, έχεις πολύ δίκιο, αλλά παρέλαβε και ένα φάκελο με δύο σφαίρες. Παρέλαβε. Έναν φάκελο ο οποίος περιείχε δύο σφαίρες. Όχι, ρε φίλε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Γρηγόρη. Τώρα ναι, να σου πω κάτι. Χρονών, βέβαια, βέβαια. Γρηγόρη. Άκου να δει. Προτείνει το ίδιο, φίλε. Άκου να δει. Θα μου επιτρέψει να ξέρω. Άκουμε. Κάτι παραπάνω από σένα. Δεν ξέρει παραπάνω. Τα ξέρει όλα αυτό. Ναι. Εντάξει. Σε αυτό κάνει λάθο. Μπορεί να έχει δίκιο. Το ξέρω εγώ, ο Πέτρο Θεοδωρίδη μου το είπε. Άκου να δει. Και μου τι έδειξε κιόλα. Ο Θεοδωρίδη. Παρότι τον κυνήγησα πάρα πολύ, σιγά, μην, ναι. Είχε τον αυρισμό να μου απαντήσει σε κάθε μου απορία. Αυτό ήταν κάτι που στάθηκε αφορμή, εκεί που ήμασταν θεωρητικά, δηλαδή εγώ ήμουν εχθρός του, να γίνουμε καλοί φίλοι. Με την πρώτη συναγρίδα έγινε φίλος του. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω... Ναι, ναι, συμπληρώνω εγώ απλά, ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος μου εξήγησε με λεπτομέρειες τι έγινε και τι μεσολάβησε μέχρι να φύγει. Αφού κατάπιε τη συναγρίδα. Ποτέ ναι. Δεν κυκλοφορούσε με μπράβους, ναι. Ποτέ δεν κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες. Οπότε τι σημαίνει έγινε αυτό με το φάκελο, αλλά τέτοιοι φάκελοι έχουν πάει παντού, φίλε. Α, μπράβο, και σε μένα ήρθαν. Μόνο στον Παπαθανασάκη δεν πήγανε. Και κάτι άλλο και θέλω να μου απαντήσει. Ναι, συγγνώμη, σε κάλυψα με την απάντησή μου. Εσύ πιστεύεις. Σε κάλυψα ότι φοβάται να πάει γιατί έχει μπράβο. Σε κάλυψα με την απάντησή μου. Φοβάται το σοπάκι ο κόκκινος, κατάλαβες. Σε κάλυψα. Εγώ δεν τα αμφισβητώ, αλλά και εγώ επειδή και εγώ τις γνωριμίες μου, ίσως θα πρέπει να πιστέψεις και εσύ αυτό που λέω εγώ. Φίλε, με τον ίδιο τον άνθρωπο το συγχωρεμένο μιλούσαμε. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Στην αγρίδα, ε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μαύρη θάλασσα, όχι παίξε γέλα. Νικάς Λιβαδιά. Παίρνεις διπλό στα Γιάννενα. Θεωρείς. Και νικάς και Πανετολικό. Γιατί τελευταία αγωνιστική πα στην Τρίπολη. Θεωρείς ότι η ομάδα του Κομπότη τελευταία αγωνιστική και να μου απαντήσουν οι φίλοι του Πανιουνίου γιατί την ακούν την εκπομπή. Δεν θα πάρει διπλό στην Νέα Δημήτρη ο Κομπότης. Θα πάρει. Ρε φίλε, διπλάρα, όλα τα παιχνίδια. Άκου να δεις. Άλλο θέλω να πει για να τελειώνουμε. Όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσει ο Ηρακλής ναι. Πέφτει γιατί η διοίκησή του είναι τραγική. Τελευταία ερώτηση στο φίλο. Φίλε. Δεν υπάρχει ερώτηση. Μπαλονάκι πότε έκανε, τον άκουσα πολύ Φαρφούρ να πούμε. Λοιπόν, ναι. Λέω τα ονόματα και πάμε μετά σε Μαρίνα Μπίκου. Ναι. Παναγιώτης Δανιλίδης. Δανιλίδη. Γιώργιος Νότας. Μπουτζάνης Ευστράτιος. Ναι. Παπαδόπουλος Γιάννης. Ναι. Κίκας Δημήτριος. Ναι. Στυριδάκη Ελένη. Παπαδόπουλος Γιάννης. Ναι. Κίκας Δημήτριος. Ναι. Στυριδάκη Ελένη. Παπαδόπουλος Γιάννης. Ναι. Κίκας Δημήτριος. Στυριδάκη Ελένη. Παπαδόπουλος Γιάννης. Ναι. Κίκας Δημήτριος. Στυριδάκη Ελένη. Παπαδόπουλος Γιάννης. Κίκας Δημήτριος. Στυριδάκη Ελένη. Παπαδόπουλος Γιάννης. Κίκας Δημήτριος, Στυριδάκη Ελένη, Πούλος 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 Γιάννης. Κίκας